Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Τρία λεπτά μετά τις 7 ακριβώς. Δεν ξέρω γιατί το δικό μου το λάπτοπ εδώ γράφει βροχή. Γιατί είναι έτοιμο πάλι. Πάλι. Ναι. Ήλιο έχει καλέ. Έχει ήλιο, αλλά είναι αυτό το καθιερωμένο κάθε μέρα. Κάποια ώρα της ημέρας θα το ρίξει. Ναι, το πάει λίγο πιο μεσημέρα. Το πάει πιο μεσημέρα και σήμερα μπορεί να αρχίσει από πρωί. Επίσης, ποιες καλημέρες παραλίγο να μην ανέβω, να μην προλάβω, να μην σώσω. Τι σε βρήκε, αγόρι μου. Λοιπόν, ακούστε, κορίτσια και οι δυο αγαπημένες μου φιλενάδες. Εδώ από κάτω που μου έρχεστε από συγκρού εσείς στην άνοδο για να μπείτε στον παράδρομο και εμείς από τη στροφή να μπούμε στον παράδρομο, έχουμε και δύο stop. Είμαστε οκ με αυτό. Μπαίνετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Σήμερα η Βασιλικούλα με πήρε σβάρνα, με κοίταξε και με ένα ύφος που πας ρε καραγκιόζι τελευταία. Λοιπόν, εγώ ήμουν αυτός Βασιλική, ναι, με τον μπλε το μικρό. Άκου Βασιλική, γιατί δεν καταλαβαίνει το παιδί, το έχω εξηγήσει 50 φορές. Έχεις stop εσύ. Έχω, ναι. Και έχουν stop και αυτοί από τον παράδρομο. Εγώ περνάω αέρα. Κανείς δεν περνάει αέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τρία stop έχει εκεί, εδώ, ναι, εκεί, επειδή παραπέρα. Επειδή έχω καταλάβει ότι είναι πολύ σαν εσένα που βγαίνω από αυτό το στενό, πάντα σταματάω, αλλά δεν παραχωρώ τη θέση μου. Απλά σταματάω για να μην σας πάρω σβάρνα. Τουλάχιστον να σταματάς τώρα που το έχεις καλοπλημένο. Σύλλα πάλι από κάτω, γυαλιστερή. Το κέρωσες. Ναι, το κέρωσα, ναι. Το πέρασα πασαγλυψατέρ, πώς το λένε αυτό. Είναι το βιολογικό είναι τώρα η τάση να κάνουμε. Δεν είναι αυτό το παλιακό που λέγαμε μέσα έξω. Το όχι καλέ. Τώρα. Είσαι καλά. Του περνάει τα κυριά του, τα αυτά του, τα αρώματά του. Βέβαια. Και αυτό και... Κοίταξε, όλο και όλο είναι ένα τετραγωνικό, δεν σου πριν φαντάζομαι πολύ. Ναι, και εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο πλυντήριο που το πήγα μου πήραν λιγότερα από ό,τι παίρνουν για τα κανονικά αυτοκίνητα, αφού με είναι μισό. Α, περίμενε. Έχει ένα δίκιο τώρα. Βέβαια, ρε, παιδιά. Σκάει ο άλλο με το SUV το τάδε, πα εσύ με το σμαρτάκι, α πούμε, ή το έχει πολύ μικρό. Το σωστό. Ίδιο θα πρέπει να πληρώνουμε. Ποια τάξεω είναι η έκπτωση? Των 2 ευρώ. Εντάξει, σημαντικό για πολύ. Μένα είναι... για μένα είναι πολύ εκτιμητέο το ποσό. Τα αφήνει μπουρμπουάρ τουλάχιστον το 2 ευρώ. Κάτσε ρε Βασίλη, του πληρώνω για να κάνουν μια δουλειά. Θα τους αφήσω και μπουρμπουάρ. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Να μου το φέρνανε και σπίτι, άντε να πούνε να του τα χαρίσω τα 2 ευρώ. Εγώ πάω, εγώ το πάω, εγώ το παίρνω, εγώ το αυτό. Να σου κάνανε και λίγο το παρκέ. Να μου κάνανε και λίγο το σπίτι απ' έξω. Κάτι να θα έλεγε. Δεν το καταλάβω. Όχι, μωρέ, εντάξει, γιατί δίνεις φιλοδόρημα εξ' αυτά. Λοιπόν, φίλοι μου, είχε τέτοιο τύπο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν η υπηρεσία του πλυντηρίου αυτοκινήτων ή αν το είχε στήσει αυτός παράγκα. Ο οποίος εκεί σε κοντινές περιοχές στα νότια. Πήγαινε στα σπίτια. Ερχόταν με το μηχανάκι, στόπερνε, πήγαινε, στόπλαινε και στόφερνε. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, αν ήταν 15, ξέρω εγώ, θα του δίνει 20-25. Να... Εντάξει. Ναι, και εσύ την άνεσή σου. Εγώ ξέρω αυτούς που πηγαίνουν στα σπίτια και πλένουν τα αυτοκίνητα. Όχι ότι στο παίρνουν, στο πάνε για πλήσιμο. Τι είναι αυτό? Είναι μια υπηρεσία. Ναι, καλό τον πλήστη. Το κάνε, ναι, καλή στον. Πλήστη. Ναι. Καλή στον άνθρωπο τέλος πάντων που έχει ένα φορτηγάκι. Ναι. Που έρχεται έξω από το σπίτι σου, σου πλένει τα αυτοκίνητα. Με τη μάνικα τη. Βγάζει τη μάνικα του Βασίλη και άκου τώρα! Και στο κάνει λαμπίκο. Τι εταιρεία είναι αυτή? Εκείνη την ώρα. Κάτσε, ψάξουμε μετά να βρούμε. Άκου τώρα. Αλλά αυτό ότι έρχεται άνθρωπος, το παίρνει είναι και λίγο, ξέρεις, λίγο scary. Μη στο πάρει και δεν στο γύρισε και καθόλου. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι σίγουρος αν ήταν υπηρεσία του πλυντηρίου ή το είχε στήσει αυτός παράγκο, ότι ξέρεις, Ιωάννα μου. Ναι, ναι, ας το καλύτερα. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Άμα είσαι τόσο ξύστης, Βασίλη, που βαριέσαι να πας να στο πλύνουμε. Να ψάξουμε να βρούμε αυτή την υπηρεσία που έρχεται στο σπίτι. Να τα αφήσουμε άπλητο κι εμείς σαν το μουζουράκι που βγήκε να δώσει τις πρώτες δηλώσεις μετά το γάμο και ήταν άπλητο. Η πιο μπίχλα, δηλαδή μπροστά, απορώ πως έβλεπε να οδηγήσει ο άνθρωπος. Αμάν, πια αυτό ο μουζουράκι. Δηλαδή, να ζήσουν ευτυχισμένοι. Να ζήσουν όλα λάθος τα έκανε. Μας διαλύσανε, μας ταράξανε. Πραγματικά, δηλαδή για το τίποτα. Να βγει και να πει είναι τελικά η γυναίκα μου, σας θέλει στο γάμο. Άσε μας ρε πάνω, δηλαδή. Έλεος. Να πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη 31 του μηνός, η τελευταία μέρα του Μαΐου. Το λες και λίγο ψυχοβγάλει τώρα. Από τη Δευτέρα περιμένουμε να. Κοίταξε τώρα, ήταν ενώ πέρασε νερό, αυτή η τελευταία μία βδομάδα και δύο μέρες. Βασανιστικές. Μας ταλαιπώρησε. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ερμία, στον Μάγιο και στη Μάγια. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Τα ακούτε? Ναι. Ε? Να βάλουμε εκείνο της Αλεξίου που λέει θα ανάβουμε τσιγάρα, θα σβήνουμε ποτά. Για το γιόλο. Ναι, μήπως θα το πάρετε λίγο απόφαση εσείς οι καπνιστές. Θα πρέπει. Πρέπει. Βέβαια.
Επίσης, οι υπόλοιποι που κάνετε αυτό το. Κλαστήρα. Που ατμίζει αυτό. Ω, μισό λεπτό, είναι δύο. Ναι. Είναι ο ατμιστής. Mm-hmm. Είναι αυτό που έχει εδώ ο ηχολήπτης μας ο Γιώργος, το βαρύ το μηχάνημα που βγάζει πολύ καπνό. Αυτό που θες βαράκι. Μπράβο. Κανονικά, τον, και είναι και το άλλο τη γνωστή εταιρεία που είναι τώρα. Πώς σαν, το, σαν το να. Είπες? Κλαστήρας. Κλαστήρας. Ξεκάθαρα κλαστήρας. Ναι, αυτό που βάζει μέσα το τύπου τσιγαράκι τέλος πάντων και στο αποτεφρώνει κάπως. Δεν το καίει ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν γεύσεις, μυρωδιές στο συγκεκριμένο. Εμένα μία μυρωδιά πάντα μου έρχεται όταν. Υπάρχουν μυρωδιές. Ναι, ναι, νομίζω ότι κάποιοι. Η κουφή, η υπόκοφη. Άρα δεν είναι περίεργο. Salted caramel. Αλλά πάντα όταν έρχεται κάποιος δίπλα strawberry blonde. Πιστεύω ότι την έχει αφήσει. Δεν την έχει αφήσει τελικά, είναι αυτό το πράγμα. Το χειρότερο με αυτό είναι ότι επειδή δεν κάνει και πολύ καπνό, κάποιοι ας πούμε σου λέει, έλα μωρέ, μες στο εστιατόριο που απαγορεύεται, ναι, ναι, ναι. Θα κάνω εγώ μια τζουρίτσα δύο. Βρωμάει ο τόπος. Πάρα πολύ. Και μέσα παιδιά. Στα μάξια, ας πούμε, που το κάνετε κάτι παρέες. Όχι, κόφτε το. Όχι, όχι. Και αυτό δηλαδή εκτός των κλειστών χώρων. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι όλα πέρα από την πλάκα στις ίδιες κατηγορίες. Στις ίδιες κατηγορίες. Ατμιστές, τσιγάρα, ηλεκτρονικά, ξελεκτρονικά, όλα παρέα. Έτσι, μπράβο, λέμε, κόφτε το ρε παιδάκι, μια απόφαση είναι. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber να μας πείτε σήμερα πώς ξυπνήσατε. Τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε εσείς. Τι θα κάνετε του Αγίου Πνεύματος. Καλά, εγώ τώρα. Νόμιζα ότι ήταν πιο μετά. Και εγώ νόμιζα ότι αυτό το πάει για τέλος του μήνα. Ούτε καν, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι. Και μάλιστα έβλεπα ότι θα γεμίσουν τα νησιά. Πολλοί κόσμος λέει. Είναι αρχίσαμε πάντα... τα γνωστά στο 90% το... η πληρότητα στη Μύκονο. Ξεκάθαρα 90%. Μάλιστα. Δεν άκουσα συγκεκριμένα για τη Μύκονο. Λέει ότι τα νησιά θα γεμίσουν. Καλό είναι αυτό για να δουλεύουν και οι άνθρωποι εκεί. Και θα είναι και καλές οι θάλασσες για να ταξιδέψετε το Σαββατοκύριακο. Ναι, παιδί μου, θα έχει ήλιο τώρα ή θα είναι αυτή η αρρωστή. Εγώ δεν παίρνω καράβι να φύγω με αυτό τον καιρό, ας πούμε, πρωί-πρωί. Ότι το τριήμερο θα έχει καλό καιρό. Συγγνώμη, τριήμερο δηλαδή Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Δευτέρα είναι η αργία. Είναι η αργία. Α, οπότε. Δεν η... κακό. Τώρα το πήρες χαμπάρι. Ναι, 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 ναι. Δεν θα έχει δηλαδή αυτό τον αρρωστημένο καιρό. Σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε αυτή την αρρωστήλα που Σαββατοκύριακο φτιάχνει. Άντε να δούμε. Πια. Οπότε, αν έχετε κανονίσει να πάτε στα νησάκια, καλά κάνετε και θα περάσετε και τέλεια. Αμαν. Λοιπόν, καλημέρα, λέει εδώ ο Μάπας. Έχει μείνει φορτηγό στο τέρμα Κηφισού στην Κυκλική Γέφυρα. Τώρα, αν μπορείτε να τα αποφύγετε από εκεί, να μην περάσετε καθόλου, γιατί μάλλον παίζει τα λέπα. Στο τσάκ το προλάβαμε. Ναι. Ναι, εμείς το είπαμε κατευθείαν. Α, και εδώ μας έχει στείλει ο Τάσος, καλημέρα Τάσο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, το Luxury Car Wash, που λέει έχουν δικό τους χώρο για εργασίες, π.χ. για να σου βάλουν φημέ, αλλά πλήσιμο και ειδικά κεριά στο χώρο σας, αβίαστα συμπληρώνει. Άντα Βασιλάκη. Στείλε μας φωτογραφίες να διαλέξουμε κεριά. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας τα έπιπλα Γκοτζόπουλος Home, που είναι ελληνικής κατασκευής. Έμπειροι αρχιτέκτονες και διακοσμητές της εταιρείας θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε κιόλας. Δηλαδή, αυτό είναι. Και θα πάτε και θα πείτε ότι εμένα ο χώρος μου είναι τόσο. Τι μου συστήνετε να βάλω, τι σχέδιο κάνει να βάλω γωνιακό καναπέ, ή πώς πρέπει να πάρω σπαστά κομμάτια. Εκεί οι άνθρωποι είναι δικοί και θα σας βοηθήσουν για να γίνει ο χώρος σας τέλειος. Χωρίς να θέλετε να πάτε από το σαλόνι στην κουζίνα και να σκουντουφλάτε σε 15 έπιπλα. Ναι, γιατί μπορεί να την πατήσεις με αυτά η αλήθεια. Είναι, βλέπεις πολλά, σ' αρέσουν. Δεν ξέρεις ακριβώς τι μπαίνει, πού μπαίνει και γίνεται μετά. Ο χαμός. Λοιπόν, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Γκοτζόπουλος Home, Μαρούσι, Παλαιοφάλιρο και ανακαλύψτε και μεγάλες προσφορές που έχουν αυτή την περίοδο. Πείτε και στο site gotzopoulos.gr. Πίσω από το βλέμμα αυτό του Δημήτρη Ουγγαρέζου που μόλις έχει μπει στο στούντιο, διακρίνω μία ακόμη οδυνηρή ιστορία η οποία θα ξεδιπλωθεί μπροστά μας αυτό το όμορφο πρωινό. Απόγνωση. Γιατί αγαπημένε, τι έπαθες. Κύριε Γάμο, το μαζεύονται και έχετε και εσείς τόσες πολλές μικρές μεγάλες υποχρεώσεις που να μαζεύονται και να φρικάρει το κεφάλι σας. Πάρα πολλές. Μας γονάτισε η τελευταία εβδομάδα και αυτές οι δύο μέρες αυτού του μήνα. Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να φορτσάρω δύο μέρες και να πώς λέγεται, διεκπεραιώνω, ξέρω εγώ, 4-5, 5, όχι λίγες, και μετά από μια εβδομάδα να σκάνε άλλες 10. Δηλαδή, μικρά πράγματα μπορεί να είναι στείλε αυτό mail εκεί, κάνε αυτό, γράψε αυτό για τις εξετάσεις, για το αυτό, πλήρωσε εκείνο. Κάθε ανάδοχο. Καμία ησυχία. Και σε αυτόν εκείνον είναι τρομερό. Τρομερό. Πω, πω. Έτσι είναι. Και ξυπνάς το πρωί και λες, μα τώρα τα διευθέτησα. Δηλαδή, πριν από τρεις μέρες βάρεσα μια καλή. Πλήρωσα αυτά, έστειλα εκείνο το mail, είπα αυτό, έκλεισα εκείνο το ραντεβού. Πήγα στο άλλο ραντεβού που είχα κλεισμένο.
Τα έκανα, τα βάλα όλα σε μια σειρά. Και μετά από τρεις μέρες άλλα 10 τέτοια. Ακούγεται εντωμεταξύ σαν να έρθει μόλις έχοντας τελειώσει όλα αυτά. Σαν να μην κοιμήθηκε, σαν να μην ξεκουράστηκε, σαν να έρχεται σερή από όλα αυτά. Ακούγεται σαν να μην το έχω πει πουθενά και τα έχω μες στο κεφάλι μου και στροβιλίζουν. Και εντωμεταξύ δεν έχω χειρότερο από το. Θέλω να τα έχω όλα υπό έλεγχο. Δηλαδή να ξέρω, ρε παιδί μου, ότι έχω κάνει 5 και υπολείπονται άλλα 10. Αλλά να τα ξέρω. Αν μου σκάσει ένα ενδέκατο την ώρα που είμαι στο δρόμο να λύσω τα 10 και λέω, όχ, αυτό. Και τώρα μου έσκασε ένα τέτοιο. Αλλά ευτυχώς είναι για αύριο. Λέω, σήμερα είναι αυτό. Όχι, εντάξει, αυτό είναι αύριο. Άρχισα να σημειώνω, άρχισα να βάζω στο ημερολόγιο. Καλά, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, και κάθε μέρα όμως, γιατί είναι το κινητό, κάθε μέρα. Γράφεις και κάτι. Όχι, κάθε μέρα μου σκάει και μία. Δηλαδή, πια που τα έχω βάλει, τα εδώ και κάνα 15 ημέρο, τα βάζω και τα βάζω, ξέρεις, γιατί σκάνε ρε παιδί μου τώρα και διάφορα παίξηματα και αυτά. Μην διπλοκλίνω, γιατί ναι. Μέχρι τώρα ήμουν ακολόφαρτος και δεν έχω διπλοκλίνει. Μια φορά έχω διπλοκλίσει κιόλας. Α, θα μας το πεις αυτό μετά. Εντάξει, τίποτα, διπλοκλίσα. Και έπρεπε να πω στον ευτυχώς ήταν φίλος μου αυτός που είχε το μαγαζί, ο Παρέσογλου. Mm-hmm. Που του λέω, είχε κανονίσει μάλιστα και χορηγό και το Aperol και τα λοιπά, να παίξω μουσική. Και σκάει ένα μεγαθύριο που δεν μπορούσα να το κυρώσω. Νομίζω ήταν παίζει να ήταν το Color Day. Και απλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ποια μέρα ήταν πιο. Ήταν το Color Day. Τέλος πάντων, και τον παρακάλεσα, του λέω χίλια συγγνώμη, δεν το ξανακάναμε. Δεν τσαντίστηκε βέβαια, δεν με έχει πάρα πολύ αξιόπιστο. Ναι, δεν με έχει για πάρα πολύ αξιόπιστο από τότε η αλήθεια είναι. Αλλά γιατί οριακά πρέπει να μπήκε και μέσα. Δηλαδή είχε χορηγό, είχε κλείσει χορηγό, δεν ήταν ένα πάρτι. Ένα πάρτι στο μαγαζί του. Αυτό μια φορά έγινε, μια φορά όταν γίνει θα είναι και χοντρό, όπως ήταν αυτό το συγκεκριμένο. Σε κάθε περίπτωση τώρα τα έχω βάλει σε μια σειρά και είναι κάθε μέρα μια υποχρέωση. Μικρή, μεγάλη, ανέβασε ένα post. Ακόμη και αυτά, γιατί αυτά έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχουν, ναι. Ναι, σήμερα είναι το party του Color Day, το kick-off. Μήπως να πάρεις έναν άνθρωπο να σε βοηθάει λίγο. Μα πώς, γιατί νομίζεις, μου βγαίνουνε. Μου βγαίνουνε. Τώρα, εντωμεταξύ, παιδιά. Ρε μπρο, συγγνώμη. Σας έχω πει το σκηνικό μετά. Ναι, πες, πες. Στο Color Day θα έχετε Δεσπίνα Βανδύ και για Χαμπίμπι, για Λελέλη. Σήμερα το κατάλαβα. Ρε φίλε, είδα χθες, ας πούμε, που ανέβαζε τα post και λέω, συγγνώμη, εμείς κλείσαμε Color Day. Και το Stan. Καλέ, εμείς θα πάμε στο stage. Θα μας πάει, μωρέ, θα μας πάει. Και πάνω στο stage. Όχι πάνω και δίπλα. Κοίταξε, πίσω από την κομμότρια της Βανδύ μπορούμε να είμαστε. Κρύψα μας, δεν φαινόμαστε κιόλα. Κάτω έτσι όπως το βλέπω με αυτά που τρώω και αλεμπία θα φοράω, οπότε μπορείτε να κάτσετε κάτω από την κελεμπία μου. Α, ωραία. Ιωάννα. Πλάκα-πλάκα έλεγα λοιπόν για το που μου λες πάρε έναν. Λοιπόν, τώρα εντάξει, το νιώθω στο πετσί μου εγώ όλο αυτό. Οι μάπες μπορεί να το. Έλα, γόρι μου, τόσες ώρες μαζί ήμασταν. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Το κούπερ ήρθε στα σκέλια μου. Ακόμη μια υποχρέωση κι αυτός. Αυτός τώρα. Αυτός πρέπει να κάνει τώρα τις εξετάσεις του αίματος που κάνει κάθε χρόνο και το υπέρηχο. Ξεκινήσαμε και υπέρηχο. Χώρια το κολάρο. Κολάρο πέρασαν 6 μήνες. 60 ευρώ το κολάρο. Ναι, είναι αυτό το γκρι, το ειδικό. Ναι, που δεν τους κάνει ούτε αλλεργίες. Το πουλά είναι κάθε μήνα. Και το χάπι ένα τρίμηνο. Λοιπόν. Το χάπι του 90 ευρώ πια. Βέβαια, το σκουλικό. Ναι. Αυτά είναι μάνι-μάνι, είπα 4. Είναι 2 εντωμεταξύ αυτά. Και όταν πας για πρώτη φορά, σου λέει είναι και 2 χάπια. Το ένα κάνει 4 ευρώ, ξεκινάς εσύ, λες ναι, δώστε τα, το άλλο κάνει 90. Και δεν ρίξε πού να μαζευτείς. Τώρα για να το φέρω λίγο στην επικαιρότητα που συζητιέται πάρα πολύ, τι έχει γίνει. Τώρα βγήκαν 2 στελέχη του Πασόκ. Καλά, την είδα τη Χρονοπούλη, την είδατε. Όχι. Να σου πω εγώ που την είδα. Ωραίο jacket beige. Καλά. Αυτό μέχρι εκεί. Α, ναι. Παθαίνει ένα τρομερό. Ένα τρομερό σεντόνι που λένε στο θέατρο. Ένα κουκουμπλούκου. Για χθες λες τώρα, τη δεύτερη την εξήγηση. Θα αυξήσετε τους φόρους. Και λέει, κάποιους θα τους μειώσουμε, κάποιους θα τους αυξήσουμε. Ωραία της λέει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤΟ. Νομίζω ήταν αυτός που είχε κάνει και το debate. Ο κύριος Κουβαράς. Ο Κουβαράς, ναι. Λοιπόν, της λέει, ωραία, πείτε μας για αυτός που θα αυξήσετε. Θα αυξήσουμε, λέει και έλεγε, δεν είναι να αυξήσουμε. Αυτή είχε καλώσει το κεφάλι της στο ρήμα αυξήσουμε. Ήθελε να πει ή δεν θα αυξήσουμε σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζεται. Θα σου πω και εγώ την κατάλαβα. Ναι. Και συνέχισε να κάνει το Σαρδάμ. Όμως βγήκε ένας άλλος μετά από το Πασόκ. Μάλιστα ο πρώτος του επικρατείας. Ο κύριος Δοδονής. Ο κύριος Δοδονής, ναι, ο οποίος σου είπε ρε παιδί, Δοδονής, ναι, ο οποίος είναι και σπουδαγμένος και τα λοιπά και το ψιλοείπε. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, γιατί δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Όλη αυτή η συζήτηση. Εκτός να σε διακόπτω, θέλω να πεις κάτι. Ναι, όχι. Εγώ κατάλαβα από την πρώτη τοποθέτηση που έγινε ότι εννοούσε θα αυξήσουμε αυτούς. Που καταλαβαίνουμε ότι πλήττουν τη μεσαία τάξη, μπας και τους μετακυλήσουμε αλλού. Ήθελε να πει και νόμιζε ότι θα έλεγε. Ότι είναι 150 επιχειρήσεις που την εποχή που όλοι να πούμε ήταν έντονη ένα, κρίση. Ένα μέτρο που λέει έκτακτη φορολόγηση κερδών τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Τι έσοδα προσδοκάτε από αυτό το μέτρο και ποιες μεγάλες επιχειρήσεις θα φορολογήσετε, ποιες νοείτε μεγάλες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που έχουμε κοστολογήσει και είναι τα κοστολογημένα μας μέτρα είναι.
συντάξει. Είναι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η μείωση των φόρων στην εργασία μέσω τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην υγεία. Έχουμε κοστολογήσει πόσο θα μα κοστίσει. Πόσο κάνουν αυτά. Λοιπόν, 1,13 δι είναι οι συντάξει. Όλα. Και το ΕΚΑΣ, η κατάργηση τη διαφορά μαζί. Η κατάργηση τη προσωπική διαφορά. Εδώ είναι λίγο διάφορο για αυτό πάλι λίγο. Ποιο θα φορολογήσετε, ποιε επιχειρήσει, μεγάλε επιχειρήσει θα φορολογήσετε. Εγώ είδα στο πρόγραμμά σα ότι θα καταργήσετε έκτακτη φορολόγηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα. Τι εννοείτε. Εμείς ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ανακατανομή του φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, αντί να έχουμε σήμερα 60% φόρο κατανάλωση που πληρώνουν οι μικρομεσαίοι, να μπορέσουμε να δώσουμε μία εναλλακτική, ώστε ουσιαστικά ανακατανέμοντας τους φόρους, να μπορεί το κράτος να μην πιέζει τους πολλούς. Άρα θα αυξήσετε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Εδώ. Αυτό λέτε. Θα αυξήσουμε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Ποιους φόρους θα αυξήσετε. Ποιους θα αυξήσετε, μια και το λέτε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ποιους θα μειώσουν, όλοι λένε να μειώσουν. Ποιους θα αυξήσετε, είναι ενδιαφέρον να το μάθουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω, ποιους θα μειώσουμε. Θα μειώσουμε τους φόρους στην εργασία. Θα μειώσετε, εντάξει, το έχετε πει, το ξέρω. Ποιους θα αυξήσετε για να μειώσετε άλλους. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι κάποιους θα αυξήσετε. Ναι, γιατί... θα αυξήσουμε κάποιους φόρους. Θα αυξήσουμε τους φόρους οι οποίοι βλέπουμε ότι ουσιαστικά λύτουν τη μεσαία τάξη. Μάλιστα. Εδώ λέει, αυτή ισχυρίζεται ότι ήθελε να πει θα μειώσουμε ή δεν θα αυξήσουμε. Ναι. Όμως βγήκε ο Δόνης. Ας σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε λίγο τον Ανατολάκη, παιδιά, τότε στη Βουλή. Έτσι, ο άνθρωπος τουλάχιστον δεν ήταν και πολιτικός. Δεν ήξερε να τα πει. Να περάσει από το ταμείο, τι δεν ήξερε να τα πει. Αυτή δεν ήξερε τι να πει. Άλλο, αυτός δεν ήξερε τη γλώσσα, εκείνη δεν ήξερε το περιεχόμενο. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για το βασικό, δηλαδή, βασικό θέμα σε αυτή τη συζήτηση. Και εκεί θέλω να καταλήξω τώρα για να το πάμε λίγο στα δικά μας. Είναι για το μέρισμα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι αν έχεις μια εταιρεία. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή, και πληρώνεις με μπλοκάκι, αναπόφευκτα ή εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα όλοι είχαμε κι εγώ μια εταιρεία. Μονοπρόσωπη, όχι εταιρεία-εταιρεία πραγματική. Εντάξει, αν θες προσλαμβάνεις, αλλά τι θα τους κάνεις. Επειδή με ρώτησες τώρα γιατί δεν παίρνω έναν τρόπο. Αυτή είναι μονοπρόσωπη. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, εγώ σας το λέω τώρα από τη χαζή πλευρά τη μάπικη, έτσι. Εγώ δεν ήξερα, εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να αποταμιεύω τα λεφτά μου. Να αποθηκεύω. Γλώσσα λανθάνουσα. Άλλη Χρονοπούλου. Να αποταμιεύω τα λεφτά μου. Δηλαδή ότι εγώ αυτά που βγάζω, επειδή είναι μπλοκάκι και είμαι ένα μέρος που συνεργάζεται με ένα άλλο μέρος, δεν είμαι υπάλληλος κανένας δηλαδή, είμαστε δύο συνεργάτες. Έτσι λοιπόν τα λεφτά που παίρνω από το συνεργάτη μου τα βάζω σε ένα τρίτο φορέα που λέγεται εταιρεία μου. Για να μην τα βάζω στην τσέπη μου. Ναι. Πάρε κακομύρι. Έτσι το είχα σκεφτεί. Πρόσεξε τι θα πεις από εδώ και κάτω. Αυτή η εταιρεία μου όμως είναι ένας τρόπος να ονομάσουμε τη τσέπη μου. Ναι. Δηλαδή ότι είναι δική μου η τσέπη. Βασικά, απλά την ονομάζω εταιρεία, επειδή εγώ ονομάζομαι συνεργάτης και όχι υπάλληλος. Έτσι το είχα σκεφτεί. Με αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα. Πολλοί το έχουν πάθει, ρε παιδιά. Με αποτέλεσμα τα λεφτά που βάζει στην εταιρεία θεωρεί ότι είναι δικά σου. Πας και τα παίρνεις. Σου λέει όμως ο λογιστής, φίλε, λάθος. Μην παίρνεις τα λεφτά από την εταιρεία, γιατί δεν είναι δικά σου. Είναι της εταιρείας. Μα κάτσε του, αφού εγώ είμαι η εταιρεία. Δεν έχει σημασία. Είναι τρίτος φορέας. Εγώ λοιπόν που πήρα κάποιος μου είπε, έπαιρνα. Πουγγί είναι. Παίρνει. Μια χούφτα πάρε λίγο. Δικά μου είναι, αφού δεν τα έχω βγάλει από σένα τα πήρα. Πάμε. Σου λέει είναι τρίτος. Είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος Β' αυτός. Πώς λέμε, μου λέει η Αμάντα, ο Ολυμπιακός Β'. Ωραία. Και μου έρχεται ο λογιστής μου λέει: Δημήτρη, άκου να δεις. Πρέπει, μου λέει, τώρα κάπως αυτά που έχεις πάρει να τα δικαιολογήσουμε. Να πούμε ότι κάπως τα πήρες επίσημα. Γιατί αλλιώς υπάρχει μια τρύπα στην εταιρεία με λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Τα έφαγε ο πρόεδρος. Και έτσι τα πήρε. Είναι το μέρισμα το λεγόμενο. Ζητάς από την εταιρεία σου λοιπόν, τα επισημοποιείς αυτά τα λεφτά και λες: Πήρα ένα κομμάτι των εσόδων εγώ ως Δημήτρης της εταιρείας μου και λέγεται μέρισμα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο οι πλούσιοι, καθώς το έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και το λάθος που έκανα το έχουν κάνει πολλοί. Τώρα αυτό που συζητάνε και να τα ξέρετε, γιατί εμείς τα εξηγούμε ανέκαθεν 16 χρόνια τώρα όπως είναι τα πράγματα ακριβώς, είναι το ότι αυτό το μέρισμα που εσύ δικαιολογείς τα λεφτά σου στο φορολογούν. Και στο φορολογούν πολύ. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήταν 5%. Mm-hmm. Με το Μητσοτάκη. Τώρα τα δύο προγράμματα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι τώρα που πήγε να πει και η Χρονοπούλου, κυρίως. Βέβαια είπε για τις εταιρείες που εσχροκερδούσαν. Χθες όμως τα ακούσαμε από τον συνάδελφό της ξεκάθαρα. Ο Δοδονής το είπε ξεκάθαρα. Γενικά η φάση είναι ότι κάποιες εταιρείες που έβγαλαν λεφτά την περίοδο της κρίσης να τους βαρέσουν με φορολογία. Εκεί δίπλα κολλάει και το μέρισμα. Τα μερίσματα λοιπόν του κάθε Δημήτρη που πάει να πάρει από τη δική του εταιρεία που βγάλει τα δικά του λεφτά, την τσέπη του δηλαδή, mm-hmm. σου φορολογούν το χέρι που μπήκε στην τσέπη σου. Πολύ ωραία. Μέχρι τώρα με το Μητσοτάκη ήταν 5% να ξέρετε, τώρα θα ακούτε το 10 και το 15%.
15. Το ακούω και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10 και το 15 είναι ανάλογα με τα λεφτά που θες να πάρεις. Αν είναι μέχρι 50 χιλιάρικα αυτά που θες να πάρεις από την εταιρεία σου, είναι 5%. Μετά και οι δύο λένε 100 και πάνω, πάει 10 ή και 15%. Καταλαβαίνετε τώρα 15% από τα δικά σου λεφτά να στα φορολογούν. Το οποίο έρχεται δηλαδή, σε ένα σύνολο άλλων φόρων και φτάνει, άκουγα σήμερα το πρωί, μέχρι και το 35%. Δηλαδή, έχεις κάποιον μεγαλομέτοχο στην εταιρεία σου που είναι το κράτος. Ακριβώς. Ωραίο. Δηλαδή, είσαι εσύ δουλεύεις και βγάζεις 10 ευρώ, από τα οποία τα 7, 6 με 7, τα δίνεις στο κράτος. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Την εταιρεία. Ακριβώς. Μα άμα κλείσει την εταιρεία, μετά θα τα έχω εγώ τα λεφτά και θα φορολογούμαι εγώ ως ιδιώτης. Πάλι το ίδιο δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Εν κατακλείδη, θυμάμαι πάλι μια συζήτηση που είχαμε στην Κύπρο με ένα ταξιτζή που ξέρετε πιανό εγώ συζητήσουμε, του αγγίζει πάρα πολύ. Τότε επί μνημονίου, που μόλις είχαν βγει, αν θυμάστε, οι Κύπροι από το μνημόνιο Αμάνι, άρον-άρον, τα είχαν καταφέρει. Ναι, 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 που ο Αναστασιάδης τον είχαν ήρωα που του είχε πει, όσο εδώ που είχε πάει αυτή η Ρουμάνα. Η Βελκουλέσκου. Βελκουλέσκου. Η Βελκουλέσκου. Και την είχε πετάξει έξω το Μέγαρο αυτός. Αυτοί τον είχαν θεό οι Κύπροι, τον Αναστασιάδη που το έκανε αυτό. Και εμείς εδώ στη ΦΑΠΑ. Και μου έλεγε ο Κύπριος ο ταξιτζής, μπορεί να μου έλεγε και πίπες, αλλά δεν πειράζει, σας λέω ότι είναι θεωρία. Μου λέει, εσείς οι Ελλαδίτες, έχετε, μου λέει, την ψωνάρα να πούμε, δικό μου, αλλά τι εννοούσε ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα και τα λόγια ακριβώς, ότι να είμαι εγώ, να έχω εταιρεία. Εγώ. Αλλά δεν βλέπετε το αποτέλεσμα. Αν η φορολογία, γιατί εκεί είχαν. Γιατί την πέταξε έξω, την πέταξε έξω γιατί πήγε να φορολογήσει τους Ρώσους και, εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά από τα οποία θα έβγαιναν από το μνημόνιο. Όπως και βγήκαν. Τα λεφτά που μπαίνουν στην Κύπρο. Τα οποία είναι πολλά. Λοιπόν, εδώ σου λέει, δες το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Βγάζω 10 ευρώ. Σύμφωνα με τη φορολογία του κράτους, μου τρώει τα 7. Μου μένουν 3. Πάρα πολύ. Και έχω το άγχος. Αυτά που λέμε και με την Ιωάννα. Της δικιάς μου επιχείρησης. Να πάνε όλα καλά. Αν έχω υπαλλήλους των υπαλλήλων μου. Δώσε τη μισθοδοσία. Δώσε το ένα. Όλα αυτά. Μην ανέβουν οι ασφαλιστικές εισφορές. Για 3 ευρώ αυτά, έτσι. Ναι. Για 3 ευρώ. Οπότε, γιατί να μην είμαι, λέει, να έχω ταξί, αλουνού το ταξί, να βγάζω 4 ευρώ, 5 ευρώ τσέπη, χωρίς τα άγχη. Να έχω υπαλλήλους, να έχω το ένα, να έχω μέρισμα. Έρχεται εδώ τώρα το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που σπουδάζα πολιτικές επιστήμες, μας λέγανε οι καθηγητές. Στο Παπί ήσουν. Στο Πάντιο, εδώ στο Πάντιο. Πάντιο. Μας λέγανε οι καθηγητές μας ότι αυτό που συχνά ακούμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε στατιστικά δεν στέκει, γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα των ελευθέρων, των επαγγελματιών. Είμαι αφεντικό του εαυτού μου, δεν είμαι υπάλληλος κανενός. Είμαστε αυτή η χώρα. Το έχουμε πολύ στο μυαλό μας. Και ο κύριος, πώς τον λένε, τον επικεφαλής της Singular, που τον είχαμε εδώ στο Μέγκα, που είχε κάνει και τη μεγάλη. Τη Singular. Ο κύριος Φαναράς. Ο κύριος Φαναράς, ο οποίος. Της μέτρων ανάλυσης. Είχε πει ότι. Και εκεί δούλευα. Από τότε που έχασε. Που είπε ο Κατρούγκαλος αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι θα φορολογηθούν, τους έχασε μέσα σε 2 μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μέσα σε 2 μέρες έφυγε το μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγε όπου ήταν να πάει. Είναι κατηγορίες αυτές οι οποίες. Τώρα με την. Πώς τη λένε, την Χρονοπούλου. Πώς πιστεύετε ότι θα πει. Πάντως είναι αλήθεια. Ό,τι μάζεψε αυτό το έρμο το Πασό. Εγώ το βλέπω. Όχι, αυτό το γράφω και σήμερα στο Fly News. Μπείτε να διαβάσετε. Δηλαδή δεν μάθανε τίποτα. Ναι. Ένας Αντρέας κέρδισε ολόκληρες εκλογές με ένα τσοβόλα εδώ στα όλα. Είναι δυνατόν να βγαίνει. Δεν θα ρωτήσει τον Αντρέα. Για τον Αντρέα. Δεν ξέρω τι, Ιωάννα. Δηλαδή είναι τίποτα δεν μάθανε εργαμότο. Είναι δυνατόν να μιλάς προεκλογικά για φόρους που θα τους επιβάλλεις. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάς για φόρους που θα επιβληθούν. Αυτό δεν λέγεται ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνει και πονηρό. Θα μου πει, μην είσαι πονηρό, Σουγκαρίζο. Μα πονηρό, πονηρό θα κινηθεί τι εκλογέ. Πώ θα κινηθεί. Επίσης, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να του περάσουν έτσι από ένα. Μία αξιολόγηση, ποιοι πρέπει να βγαίνουν να μιλάνε στην τηλεόραση, ποιοι το έχουν, ποιοι δεν το έχουν, να τους μαζέψουν λίγο να μην λένε τέτοιες ideas. Σκεφτόμουν αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Τώρα κάπως το έχουν κάνει, αλλά όταν του πεις το άλλο μην μιλάς. Τώρα είναι αργά. Ναι. Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι για να είσαι πολιτικός, αυτό εγώ το βλέπω και επικοινωνιακά γιατί είναι αυτό που έχω σπουδάσει. Βασικός άξονας και βασικό εφόδιο είναι να μπορείς να μιλάς το public speaking, να μιλάς στον κόσμο. Να μπορείς να αρθρώνεις, να μπορείς και μάλιστα σαν καπελάκι, ως καπελάκι να είσαι και λίγο γοητευτικός στον κόσμο. Θέλει. Δηλαδή πολλές φορές να λες μπαρούφες, αλλά να σε πιστεύουν και να τους κάνεις να νιώθουν ευχαριστημένοι. Εκεί είναι στα όρια του δημαγωγού βέβαια, αλλά είναι το να είσαι γοητευτικός ομιλητής στο κοινό, στον κόσμο, είναι βασικό εφόδιο θεωρώ του πολιτικού. Αυτό ξεκινάει από την αρχή λοιπόν που ο καθένας, επειδή έχει μια δημόσια εικόνα ή επειδή έχει το μπάρμπα στην κορώνη ή επειδή τον ψήσανε, πιστεύει ότι μπορεί να κατέβει στην πολιτική. Και βλέπεις υπουργούς, οι βουλευτές αλλά και υπουργούς να μην μπορούν να μιλήσουν. Γιατί ποιος από τους πολιτικούς μας μπορεί πραγματικά να αρθρώσει λόγο και να σε κάνει να τον ακούσεις ακόμη και αν δεν τον καταλαβαίνεις.
Εάν ποτέ τολμήσουμε να βάλουμε τυχαία βουλή, όχι όταν έχει κάτι σημαντικό και είναι μαζεμένοι οι 5, 10, 20 γνωστοί που ξέρουμε και μιλάνε και στα κανάλια και στα πάνελ και παντού, τρελαίνεσαι με αυτά που ακούς και με τον τρόπο που τους βλέπεις να μιλάνε, να τα διαβάζουν από μέσα, να συλλαβίζουν, Έρεση. Να μην μπορούν να αρθρώσουν. Θυμάσαι την άλλη που τα... Πώς ήταν αυτή η... Πώς τη λένε? Η Ξανθιά. Η... Τέλος πάντων. Η κυρία Τζάκρη. Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Μία από τις πολλές με τα Σαρδάμ, τέλος πάντων. Ο Σωτήρης έχει μία πολύ σοβαρή ερώτηση. Καλημέρα, παιδιά. Άσχετο. Άρα, αλλά ρε Δημήτρη, για πες μία καλή κολόνια να πάρω. Θα σου πω τι θα πάρεις. Θα πάρεις την καινούργια. Άκου, είναι ακριβή. Αλλά είναι νομίζω η καλύτερη κολόνια που έχω μυρίσει. Τώρα θα μας ακούει και ο φίλος μου Δημήτρης, ο Αρβανίτης, ο. Πώς τον λένε? Που είναι ο ειδικοδυναμίτης. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 που είναι ειδικό σε αυτά. Θα πάρετε αυτήν την καινούργια Tom Ford, παιδιά. Α, καλά. Αυτή παιδιά, η οποία είναι λίγο ακριβή, βέβαια. Πολύ ακριβή, αλλά, είναι πάρα πολύ, είναι ακριβή. Πολύ ακριβή. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εγώ δεν έχω πάρει. Η Ζαρίφ την πάρει. Βαράτε την Ζαρίφ για τα αντιλαϊκά τη μέτρα. Όχι, είναι τριπλάσια τιμή από οποιαδήποτε άλλη πανάκριβη. Είναι φαντάστικη. Εγώ δεν έχω μυρίσει καλύτερο πράγμα στη ζωή μου. Ήταν επειδή το μύρισε στη Ζαρίφ. Εσένα, άμα δεν σου πηγαίνει το ίδιο. Αυτό. Πρέπει να το βάλει δικό στο δέρμα. Ναι. Λό, μπορεί να μείνει διαφορετικά. Μπορεί να το βάλει και να πει: όχι, ρε φίλε, α πούμε, τι είναι αυτό που. Ναι, ναι, είναι το αυτό που μύριζα. Δεν το έχω βάλει. Λοιπόν, γιατί να μην ξεκινήσουμε ένα τέτοιο θέμα, και αν και έχουμε και μια εκκρεμότητα από χθες, Βασιλική, ποια είναι το θέμα ημέρας. Και εσείς που δεν θυμάμαι. Μπράβο. Πού. Σχέσεις που δεν θυμάμαι, λοιπόν, το έχουμε εκκρεμότητα από χθες. 1-0. Όμως και τώρα, μια που το έφερε η κουβέντα, πείτε μας έτσι οι πολιτικούς που το έχουν το επικοινωνιακό τώρα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε εμείς πολιτικά. Δηλαδή που είναι λίγο. Γοητευτική, ρε παιδί μου. Ας πούμε ο Τσίπρας το έχει. Αλλά εκεί την πάτησε. Έδωσε πολύ σημασία στο ότι έχει το επικοινωνιακό και παραμένει στο άλλο. Τέλος πάντων. Ο Κυρανάκης το έχει. Βέβαια. Το μπλα λέμε το αυτό. Ναι, ναι. Λέμε ξανά, δεν κρίνουμε πολιτικό επιχείρημα. Έτσι. Μιλάμε για το επικοινωνιακό. Ο Αβραμόπουλος το είχε. Που η μάνα μου πάντα ήθελε να γίνει ο Αβραμόπουλος. Ο Καραμάνης το είχε. Όχι. Ο Κωστάκης. Όχι, θα έλεγα. Όχι, όχι. Ο Γιώργος δεν το έχει. Όχι, όχι, όχι. Η αγαπημένη μου Πασοκτζού το έχει, κυρία Γιαννακοπούλου. Το έχει, ε. Πάρα πολύ. Το έχει, Γιαννακοπούλου. Εξού και η αγαπημένη μου Πασοκτζού. Είσαι σίγουρη. Ναι, ναι. Σίγουρος. Ναι. Είμαι. Μάλιστα. Όπως θες, είμαι και σίγουρος και σίγουρη. Η Μπακογιάννη το έχει. Βέβαια. Βέβαια. ο Δήμαρχος το έχει, εδώ που τα λέμε. Το επικοινωνιακό. Όχι, ρε, ποιος δήμαρχος τώρα. Έλα, τι έχεις με το δήμαρχο. Όχι, δεν έχω με το δήμαρχο. Θεωρώ ότι δεν το έχει αυτό. Το okay. Για επικοινωνιακό το μιλάμε. Και τι θεωρείς ότι έχεις το επικοινωνιακό. Εδώ μας έπεισε ότι ο δρόμος που έκανε αυτό. Κάνεις πλάκα. Η βόλτα της. Πώς το κοντά αυτό. Ο περίπατος. Εδώ μας έπεισε ότι ο μεγάλος περίπατος είναι ένα αριστούργημα στην Αθήνα. Αλλά μετά τον άτιμο, πώς μας έπεισε ότι τελικά δεν είσαι. Κάτσε ρε μπρο. Λοιπόν, ο Λοβέρδος λέει. Θα το διαβάσουμε λοιπόν. Πάμε γρήγορα να πω τώρα να φύγω με το ωραίο. Ναι. Λοιπόν, θα φύγω με αυτό το ωραίο που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τη Vodafone και για εσάς και για εμάς. Γιατί χθες στείλατε πολύ τη λέξη Pride. Στείλτε τη λοιπόν, γιατί η Vodafone συμμετέχει ενεργά για ακόμη μια χρονιά στις εκδηλώσεις του Athens Pride 2023. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της να συνδέει όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε. Στο πλαίσιο αυτό, το Vodafone TV σε συνεργασία με το Athens Pride και την εταιρεία Laika Productions μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από κοντά την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας ντοκιμαντέρ Ακοέ Αμφί, η ιστορία μιας επανάστασης. Να κοιμάμαι στο στήθος του. Την 5η-1η Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, στον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον που θα μυρίζει αγάπη, θα μυρίζει μια αγκαλιά, ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, εκεί στα Εξάρχεια στην Αθήνα. Το Αμφί Ακοέ, η ιστορία μιας επανάστασης του Ιωσήφ Βαρδάκη είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και επιτακτικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων χρόνων, καθώς περιγράφει την ιστορία του περήφανου κινήματος στην Ελλάδα που το 1977 ίδρυσε το ΑΚΟΕ, Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδος, αλλά και το θάρρος της κυκλοφορίας του Αμφί, του θρηλυκού περιοδικού που έγινε σύμβολο και το οποίο ως σήμερα είναι ορόσημο. Η ταινία είναι βραβευμένη, είναι 50, είναι από το βραβείο Fisher στην κατηγορία ταινίες άνω των 50 λεπτών, στο φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη 2023. Μετά την προβολή στον κινηματογράφο και από τις 2 Ιουλίου θα ανέβει και στο Vodafone TV. Έχω 9 διπλές και σήμερα. Θα τις κάνω και 15 αν στείλετε Pride. Στείλετε Pride και είναι δικές σας. Μέσα από την καρδιά μου και με πολύ χαρά.
Μιλήσαμε πολύ, πάμε για το τραγούδι της ημέρας και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και τα ερωτικά και τα πιο γρήγορα και τα πιο dance και όλα αυτά που θέλετε εσείς. Και τα ρομαντικά και ό,τι θέλετε. Αυτό που δεν θέλετε είναι το παίζει αυτή εδώ η εκπομπή όμως. Είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τον Βασίλη Βλάχο, με την Ιωάννα Λαΐου. Το Δημήτριο Γκαρέζο. Τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σωστά και ωραία και φυσικά ό,τι θέλετε γιατί πρώτα ανοίξαμε τις πόρτες. Και μετά ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε τις, να σερβίρουμε τις, τα φαγητά μας, εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά που θα μπορέσετε να απολαύσετε στον ραδιοκαφενέ του Mappe Show. My Radio 104,6 λοιπόν παίζει τα δικά σου. Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η κατρακύλα ξεκινά, όμως εδώ στο επίκεντρο βρίσκεστε εσείς. Πάρτε τα μικρόφωνα, Mappe είναι τα μικρόφωνα και πείτε ό,τι μα ό,τι γουστάρετε, όπως μα όπως και αν ξυπνήσατε. Καλημέρα λοιπόν σήμερα που είναι 31 Μαΐου. Τα έχετε πει αυτά, τα έχετε πει. Βέβαια, τα έχουμε πει. Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω ότι ξέρω τώρα ετοιμάζετε λιγάκι τις βαλιτσούλες, τι θα πάρετε για Αγίου Πνεύματος, θα πάτε να κάνετε τα μπανάκια σας, τα έχει και καλό καιρό, τι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε με τίποτα. Τι? Το αντιλιακό μας βέβαια, παιδιά, το OMG και ειδικά για το προσωπάκι μας, Tint Sunscreen με δείκτη προστασίας 30, που είναι και μη λιπαρή αντιλιακή κρέμα προσώπου, έχει και χρώμα, το οποίο απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και δίνει και μάτ αποτέλεσμα. Μάλιστα, το χρώμα προσαρμόζεται και αφομοιώνεται με την επιδερμίδα σας αμέσως. Εμπλουτισμένη με έναν μοναδικό συνδυασμό αντιλιακών φίλτρων και δραστικών από στέβια, εκχύλισμα Tamari Chit και βιταμίνη Ε, προστατεύει το δέρμα από τη φωτογύρανση, βοηθάει στη μείωση των πανάδων και σας χαρίζει και λάμψη, έτσι έναν ωραίο τόνο στο δέρμα σας. Δηλαδή, βάζεις ρε παιδί μου το αντιλιακό το πρωί και έχεις την αίσθηση ότι έχεις βάλει ότι και το... Ότι λίγο το έφερες το χρώμα. Μπράβο. Ρε παιδί μου, γιατί τώρα ξέρεις, φοράμε λίγο τα γυαλιά του ηλίου, άλλη μέρα μεγάλα, άλλη μέρα μικρά, μας βαράει ο ήλιος στα μάξι, δεν μας βαράει ακόμα, δεν έχουμε έρθει σε καλή. Οπότε λοιπόν, Tint Sunscreen με δείκτη προστασίας 30 από το Tommy G. Σήμερα λοιπόν, εγώ έχω καταρχάς. Είπατε την Πετρονίλα, την είχατε. Ποια είναι η Πετρονίλα? Γιορτάζει Πετρονίλα. Δεν έχουμε Πετρονίλα. Ναι, γιορτάζει Πετρονίλα. Επίσης, χρόνια πολλά Πετρονίλα μου, να σε καλά. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Θα την είχε σίγουρα αυτή. Τα είπαμε. Και κλίνεις κατά πλάκα. Είναι σημαντικές ημέρες αυτές. Ενώ είναι. Δεν είναι παρεμφερής, οπότε θα τις έχεις και εσύ αυτές. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben. Α, ναι. Σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Είχε τώρα σταματήσει αυτό κανένα χρόνο, του κάνανε συντήρηση. Ναι. Σωστά. Ενώ σαν σήμερα, ακούστε τώρα, το 1905 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε, ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή. Από τον χαρτοπέχτη λεσχιάρχη Αντώνη Κώστα Γερακάρη, αιτία η απόφαση του Δηλιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπέχτικες λέσχες. Λέσχες. Τέξας καλά ήμασταν τότε. Ναι. Το 1953, σαν σήμερα, ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK120 είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Όταν κερδίζεις με στήλ είναι αυτό. Μόνο έξι. Και καταλαβαίνεις τις εποχές τώρα πώς θα ήταν. Σαν σήμερα το 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Το διαβάζω γιατί μου έρχεται στο μυαλό αυτό που κατά κόρον ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες λόγω των τουρκικών εκλογών. Ότι τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή ένα παιδί 20 ετών, τον μόνο ηγέτη της Τουρκίας που έχει γνωρίσει είναι ο Ερντογάν. Α, ναι. Είναι φοβερό. Εμείς έχουμε ταυτόχρονα βλέπεις και πόσο μεγάλο είμαι εγώ τουλάχιστον. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον Γκούντο Ζάλ, εγώ. Τι είναι Ζάλ, που λες, ναι. Ο Ζάλ. Θυμάμαι τον Σούτσιλερ. Τον Σούτσιλερ τη θυμάμαι από το Βελγί. Ναι, τη θυμάσαι ως πρόεδρο της Γυναίκα. Ναι, τη θυμάμαι. Ναι. Είχαν πρόεδρο γυναίκα. Μαμε. Βέβαια. Ήταν σου Τσιλέρ. Μετά τα αλλάξαν όλα. Δεν έχεις δει εσύ την αφίσα του Δημοσθένη Βεργή. Τσιλέρ να τα πάρεις. Γυμνό, Τσιλέρ. Σταματήστε. Ναι. Τι έχασα, τι χρόνια. Τι χρόνια. Ζούμε στην ωραίτερη χώρα του κόσμου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1930 ο Clint Eastwood. Επίσης, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Κάποιοι λένε καλύτερος σκηνοθέτης από ηθοποιός. Δεν υιοθετώ. Ενώ σαν σήμερα είπαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας. Να πούμε για τον καιρό ότι θα συνεχιστούν οι βροχουλίτσες, όμως με λίγο υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή έχει 20 βαθμούς Κελσίου έξω από το στούντιο. Πάντα θέλω να το πω αυτό. Έξω από το στούντιο του My Radio 4,6. Θα φτάσει μέχρι 25. Στην αγαπημένη μας την Λάρισα που μας ακούνε τα αδέρφια μας εκεί έχει 17 και θα φτάσει μέχρι 25. Αλλά το μεσημεράκι θα έχει σποραδικές βροχές. Κέρκυρα 18 και τώρα 18. Θα φτάσει μέχρι 23 χωρίς βροχές. Πάτρα 19 θα φτάσει μέχρι 25 και θα έχει βροχή. Μπορεί ενδεχομένως.
μικρή πιθανότητα γύρω στη 1 το μεσημέρι. Χανιά 19 και θα, έχει, θα φτάσει μέχρι 22, αλλά θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες για βροχή στα Χανιά. Στην Τρίπολη έχει τώρα 14 και θα φτάσει μέχρι 20 και 21 βαθμούς Κελσίου και εκεί σποραδικές βροχές. Και Χαλκίδα έχει τώρα 18 και θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, όμως με συννεφιά. Έντονη συννεφιά και ενδεχομένως βροχόπτωση. 14 βαθμούς Κελσίου στο Ιωάννινα και μέχρι 22 με βροχή από τις 3-4 το απόγευμα και μετά. Ο Γιάννης εδώ, ο Μάπας, γράφει: καλημέρα, Μάπες μου. Στην Κατεχάκη από Λεωφόρο Καρέα και μετά δεν κινείται τίποτα. Οπότε, αν μπορείτε να τα αποφύγετε από εκεί. Λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και για το τρίμερο τώρα. Σωστά, ποιοι θα φύγουν, ποιοι δεν θα φύγουν. Σωστά, στέλνετε λίγο το τι γίνεται με την κίνηση για να προειδοποιούμε τους Μάπες. Δημήτρης Αβραμίδης, ο αδερφός μας, ο Μάπας. Συγγνώμη, Δημήτρη, και εσύ ξύπνησε τώρα και εγώ ξύπνησα τώρα. Και τον είπα Αρβανίτη και τσαντίστηκε. Ναι, συγγνώμη, έχουμε βάλει τα θέματα, πάμε. Εδώ ο Γιωργάρας, ας πούμε, λέει: καλημέρα, Μάπες. Για τους άλλους είναι τρίμερο, για εμάς που δουλεύουμε είναι απλά Δευτέρα. Πολλοί άνθρωποι, ρε ναι, παιδί πολύ. Μου, πια. Ναι, δηλαδή αυτά που λέγαμε ναι. ότι. Είναι κάντε δύσκολο. Λίγο υπομονή τώρα, έρχεται δηλαδή κοντός στους ψαλμούς, αλληλούια. Ό,τι άδεια έχετε, και καταλαβαίνω και κατανοώ ότι δεν έχετε όλη μεγάλη άδεια, αλλά αυτή έρχεται. Τουλάχιστον περιμένετε αυτήν. Σας έχω και μια λύση μετά. Ο Γιάννης εδώ γράφει: όταν είναι ατομική επιχείρηση, φορολογείσαι με 22% που λέγαμε πριν, συν 50% προκαταβολή. Οπότε η εταιρεία μάλλον σας συμφέρει καλύτερα. Κοίταξε, τίποτα δεν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή. Δουλεύεις και δεν σε συμφέρει τίποτα, αυτό ρε παιδί μου, στο τέλος. Τη λέξη αποταμίευση, νομίζω ο Έλληνας έχει να τη σκεφτεί. Και όντως παλιά τώρα, για να μην πω τώρα Πασόκ και τσινίσετε, αλλά παλιά. Παλιά έφτιαχνε ο γονιός μας και το εξοχικό, έπαιρνε και το δεύτερο αυτοκίνητο και το τρίτο αυτοκίνητο. Θα μου πεις, αυτά είναι υπερβολικά. Ναι, αλλά γενικά, το υπερβολικό στο μείον. Όποιος και να σου, να υπήρχε ένα πλάνο ανάπτυξης και καλυτέρευσης στη ζωή σου. Όπως και να σου, μπορεί κάποιος να έπαιρνε το πρώτο του σπίτι και όχι εξοχικό. Σωστά. Κάπως καλυτέρευε η ζωή, πρόοδος, ναι. Ή ας πούμε. Κάποιοι που, έτσι, που είχαν τη δυνατότητα, εγώ θυμάμαι τα χρόνια πιο παλιά που ήμουν μικρός, πέρναγε το παιδί φοιτητής να του πάρουμε ένα μαξάκι. Δεν ήταν τραγικό, ας πούμε, που τώρα δεν σου περνάει από το μυαλό. Ούτε ναι. καν. Άπιαστο ναι. όνειρο. Άπιαστο όνειρο το φοιτητικό σπίτι πλέον. Να πούμε, ναι. Ο Δημήτρης έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα, Μάπες μου. Πέτρου Ράλι, έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, οπότε να κάνουμε όλη υπομονή. Και να το ξέρουν και αυτοί που πάνε, να μην πάνε από εκεί. Πάμε να βγάλουμε και το μάκι, ίσως να το έχουν παρεύθουν ένα αυτοκίνητο όταν πέρασε. Είμαι λεοντάρης και κάνω 400 κομμάτια. Είμαι λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρο που το πιάνει το λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει. Και φεύγουν οι ένες. Η θαυμαστή φύση και άλλες αδιάφορες ειδήσεις από τον Μάκη Κάτσαρη. Όχι ρε κοριτσιά, πείτε μου εσείς. Πηγαλή το έχει, πηγαλή το έχει. Τέτοιο λεβέντο παιδό, τέτοιο ωραίο παλικάρι, τέτοιο όμορφο παιδό. Έλα, Μάκη μας, έλα, μακαρέλα, Ιένα! Καλημέρα, το, το παίρνω. Εσύ ένα σου πήρανε αμαξάκι όταν πέρασες φοιτητής? Αν και είχαν όλη την καλή διάθεση, όχι, δεν μου πήρανε. Δεν πειράζει, φιλάρα. Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Μακάρι να πάνε όλα καλά στη δική μου τη δουλειά και να στο πάρω εγώ. Εντάξει, εντάξει. Μετά μου. Τέλεια. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, Μάκη, ναι. Μια γυναίκα από την Κίνα πήρε την απόφαση να καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της. Όχι για απιστία, αλλά για ένα συγκεκριμένο εθισμό που είχε. Ήταν εθισμένος με το ψάρεμα. Τι κακό είναι αυτό. Πήγαινε και ο Κωνσταντίνος από τους Αλκατράς είναι εθισμένος με το ψάρεμα. Κάτσε να ακούσουμε το επίπεδο εθισμού. Ναι. Ήταν πολύ εθισμένος με το ψάρεμα. Συνέχεια δηλαδή μιλούσε για το ψάρεμα. Αν δεν πήγαινε, μιλούσε για το ψάρεμα. Ή στο σπίτι, στην τηλεόραση, έπαιζαν μόνο εκπομπές που έχουν να κάνουν με το ψάρεμα. Αυτό για κάπου τρελαίνεσαι. Για να καταλάβετε λίγο τον εθισμό του, στο πρώτο δικαστήριο, στην πρώτη ακρόαση που έγινε, δεν παρευρέθηκε ο σύζυγος, σηματεύστε γιατί, είχε πάει για ψάρεμα. Στην πρώτη τι, στην πρώτη. Στο πρώτο δικαστήριο. Που έγινε, στο πρώτο δικαστήριο που έγινε, ναι. Να σου πω, Μάκη, τη φώναζε μέσα στο σπίτι και έλα μπαρμπούνα μου, ζαργάνα μου και τέτοια. Έλα ζαργάνα μου. Έλα τσιπούρα μου, έλα λαβράκι μου. Μου θυμίζει το κολλητό με το ζάχαρη. Ο ζάχαρης είναι άρρωστος με το. Σε τέτοιο σημείο, ρε παιδί μου, να βλέπει και ντοκιματέρ στο σπίτι για το ψάρεμα. Το ντοκιματέρ στο σπίτι για το ψάρεμα, συνέχεια βλέπει πράγματα για το ψάρεμα. Παίρνει όλα τα περιοδικά που έχουν να κάνουν με. Έχει βάρκα και πηγαίνει για ψάρεμα. Κάνει ψαροντούφεκο. Έχει και βάρκα. Έχει και βάρκα. Ακόμα πιο αγχωτικό. Ο πατέρας του έχει βάρκα. Δηλαδή. Ακόμα πιο αγχωτικό, γιατί αυτή είναι ακόμα πιο γκατζετάκιδες, ας πούμε. Κάθε τόσο φαντάζομαι πάει, κάτι παίρνει, κάτι συνέχεια. Αλλάζει, κάτι ανανεώνει. Συνέχεια, έχει πάρει στολή, έχει πάρει λεφτά. Κρυφά δεν είναι. Στολάκι, βέβαια. Αναπνευστήρες και όλα αυτά.
Εσύ, Μάκη, έχει κάποιο τέτοιο χόμπι? Α, ναι, πει, ναι, τέλειωσε ο αγώνα μου, σε διακόψα. Κάτι για να τελειώσω την είδηση. Ο λόγο μεγαλύτερο που ήθελε η κυρία Ζανκ, φίλη μα, να τον χωρίσει, ήταν ότι δεν βοηθούσε πουθενά ούτε στι δουλειέ σπιτιού, ούτε με τα παιδιά, τίποτα. Ναι, κάτσε, ρε, φίλε. Ψάρεμα... Ναι, έφερνε όμω φαγητό στο σπίτι. Κυνηγό. Καλά, μπορεί να μην έφερνε και συνέχεια. Α, κοίταξε, άμα είχε τέτοιο πάθος και ήταν και χασογκόλης, ας πούμε, δεν έφερνε ποτέ ψάρια πίσω, τι έκανε και Ζανκ. Ο σύζυγος, να πούμε ότι αποδέχθηκε την λύση του γάμου στο δικαστήριο και είπε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει για κανένα λόγο το χόμπι του και προτιμούσε να μείνει μόνος του παρά να σταματήσει το ψάρεμα. Ρε, το ακόλυμα. Τώρα δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εσύ, Μάκη, έχεις κάποιο χόμπι? Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ τόσα χρόνια που συνεργάζομαι. Χόμπι, ο Μάκης. Χόμπι. Χόμπι, πηγαίνω με φίλους μου και παίζουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έτσι, ένα τεχνικό. Μπάσκετ παίζετε. Ναι, ναι. Παίζει μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι, σαν και σένα. Ναι. Όχι, εντάξει, ναι. Παιδιά, μας είπε τώρα ο Βασίλης, τώρα που συζητούσαμε για, για την καλύτερη κολόνια που μου πάτε να προτείνω. Σας την πρότεινα, αλλά είναι ακριβή. Μην με βρίζετε τώρα που είναι ακριβή. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχω μυρίσει. Τι να κάνω τώρα. Όπως πολύ σωστά μου πάνε τα παιδιά, βέβαια, την μύρισα στη Ζαρίφη. Δεν ξέρω σε μένα πώς θα είναι. Που είναι η καινούργια του Tom Ford και ακούω μέσα που πάω, ετοιμάζω το σκύλο, γιατί βάζω νεράκι στον Κούπερ και τα λοιπά. Ακούω που έλεγε ο Βασίλης στην Βασιλική. Και πού να δεις του Tom Ford το καινούργιο το χρυσό κραγιόν. Lip balm με χρυσό 24 καρατίων, παιδιά. Παρατάτω το νερό του σκύλου μπαίνω μέσα, του τι είπες, ρε Βασίλη. Μου λέει δεν είναι ακριβώς κραγιόν, είναι μπαλμ, ναι, δηλαδή. Δεν κάνει χρώμα. Λίγο σου χρυσώνει. Σου χρυσώνει το χάπι. Σου χρυσώνει το χείλος. Ευχαριστούμε, Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. 4 λεπτά μετά τις 8, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και έχουμε και τη γιορτή ανακύκλωσης, παρακαλώ, που επιστρέφει στον Πειραιά. Με τη συναυλιαρά. Παρασκευή 2 Ιουνίου στην πλατεία Κοραή. Και ο My Radio θα βρίσκεται εκεί. Και η διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου Πειραιά. Και η ανταποδοτική ανακύκλωση, παιδιά, μας προσκαλούν στη γιορτή που έγινε πλέον θεσμός. Όλη την ημέρα θα μας περιμένει το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης και για να το ανακαλύψουμε παρέα και να μάθουμε πράγματα για την ανακύκλωση και να κερδίσετε και φυσικά πάρα πολλά δώρα. Στις 5 το απόγευμα και ο My Radio θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Κοραή με τις Ζαρίφης το πανηγύρι, Κατερίνα Ζαρίφ και Χάρης Χρονόπουλος. Και στις 9 το βράδυ έρχεται και μια μεγάλη Zero Waste συναυλία με τον Μιχάλη Σταβέντο και την Ήβη Αδάμου. Yeah. Οπότε λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί να κάνουμε και το χαμό μας. Τρίτη γιορτή ανακύκλωση στον Πειραιά, Παρασκευή 2 Ιουνίου. Θα είμαστε όλοι εκεί γιατί φυσικά η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων. My Radio 4,6, παίζει τα δικά σου. Μόνο οι μουσικάρες σας μας λείπουν. Κατά τα άλλα, έχουμε ξεκινήσει φορτσάτα. Έχουμε θέμα ημέρας, σχέση που την έχω ξεχάσει για κάποιο λόγο. Δεν την έχω καν στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν τον δω, όχι τον έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει ότι τα είχα μαζί του. Ή τον έχω ξεχάσει και αυτόν. Ή την. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άμα το έχω ξεχάσει, πώς θα το θυμηθώ να στο στείλω σε ένα ρεμπρό? Σωστά, πώς θα κάνεις, ρε παιδί μου, ας πούμε. Το είχα ξεχάσει. Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πει, οχ. Ρίση με αυτόν τα είχα. Γι' αυτό που τώρα που είστε και ετοιμάζετε, ρε παιδί μου, τους αγαπημένους ανθρώπους, είστε μες στο αυτοκίνητο ή έχετε για τρέξιμο. Για να τρέξετε πίσω στο παρελθόν και θυμηθείτε μια σχέση που δεν θυμάστε ή που δεν θέλετε να θυμάστε. Επίσης, μιλάμε για τους πολιτικούς και για το ποιος έχει, αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να έχει το χάρισμα πολιτικός, του να μπορεί να μιλά δημόσια και να πείθει και να γοητεύει, αν αυτό είναι απαραίτητο εφόδιο και ποιος νομίζει ότι το έχει. Ανεξαρτήτως πολιτικού επιχειρήματος. Ξαναείπαμε. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Βασίλης Βλάχος, Ιωάννα Λαΐου, να ξέρετε, είναι που σας μιλάνε. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία δεν σας μιλάει, αλλά σας ακούει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το ναυάγιο έχει ήδη ξεκινήσει και κατρακυλάει με σταθερούς ρυθμούς, κάνοντάς σας να ντρέπεστε που το ακούτε. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας έρχεται όπως ξύπνησε, κατά πάσα πιθανότητα όχι πολύ καλά, και καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Όπως χαμογελάμε και όταν πίνουμε αμύτα, η οποία κλείνει 40 χρόνια. Ό,τι έχουμε συνδυάσει με τα παιδικά μας χρόνια, με τα χρόνια που μεγαλώνουμε, κατά τη διάρκεια μάλλον της πορείας μας, όσο μεγαλώναμε, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, ακόμη και στο στρατό, οι άντρες, τα κορίτσια, οι σχέσεις, πάντα μία αμύτα ήταν κάπου εκεί. Ήταν λευκό το χαρτονένιο το κουτάκι, πάντα όμως με το κλασικό το σήμα της αμύτα, με το φυλαράκι πάνω, γιατί ο αγαπημένος μας χυμός, με έμπνευση από τη φύση, είχε πάντα επίκεντρο την αγάπη και τη φροντίδα. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε μέρος που εμπιστευόμαστε για να ψωνίζουμε τα αγαθά που χρειαζόμαστε για το μήνα. Έτσι λοιπόν, χρόνια πολλά στην αμύτα.
τέσσερις δεκαετίες αμύτα, μέρος της ζωής μας πια, μέρος της καθημερινότητάς μας, μέρος της οικογένειάς μας. Ο χυμός που αξίζει να το γιορτάζεις και για άλλα 40 χρόνια και για άλλα 100. Η Σούλα μας έχει στείλει μήνυμα και λέει ότι έχουμε σύγκρουση οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Μοσχάτου, στην αριστερή λωρίδα, λέει, γίνεται χαμούλης. Πολύ σημαντικό να έχετε το νου σας. Πριν βουτήξουμε στα μηνύματα έτσι, τα πολιτικά, τα σχεσιακά, θα σταματήσω εδώ στη φίλη Μάπησα Δήμητρα, σ' αγαπώ πάρα πολύ, που λέει καλημέρα Μάπες μου. Ξέρετε πιο συγκεκριμένο Tom Ford γιατί έχει πολλά. Μπας και πάρουμε τη ρέπλικα. Πες μου, ένα είναι... Και σε αυτό θα σας βοηθήσω. Και σε αυτό θα σας βοηθήσω. Είναι ένα κόκκινο. Κάτσε, πάρε μου τη Ζαρίφη. Πάρε τη Ζαρίφη. Ξύνα τη ρουφιά. Ξύνα τη ρουφιά. Δημητρά, κάποιος έπρεπε να το πει, φιλενάδα. Κρυβόμαστε λίγο από το δάχτυλό μας τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε δώσω ακριβά. Δεν έχει ρέπλικα, ρε γάμωτο. Α, τι λέει. Εκεί βγαίνουν οι πρώτες. Τι λέει το παιδί. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το ήξερα. Και απλά υπάρχει εσύ που έχεις δώσει 300 ευρώ και υπάρχει η Δήμητρα που έχει δώσει 5. Εγώ δεν σας λέω πάρτε την, γιατί απαγορεύεται καταρχάς να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό και λένε όλοι να. Γεια σου Γιάννη. Και στο Γιάννη λένε μπαίνουμε σε. Στο Γιάννη λέω, στο Sky, ο Sky ίσον Γιάννης. Αν και τώρα, άσε. Έγινε. Έμαθες τι έγινε. Όχι. Κι άλλα. Κι άλλα. Όχι. Κατελήφθη, έγινε κατάληψη του Sky, τελείωσε. Το σχέδιο τελεσφόρησε. Το σχέδιο ετών, το οποίο ζυμωνόταν, έχουν πια κατακτηθεί. Έχει κατακτηθεί. Α, ωραία. Τέλος, φύγε Γιάννη, ζωή καιρό. Έλεγα ότι. Να ξέρετε ότι γι' αυτό και λένε περιβάλλον διαφημίσεων, γιατί απαγορεύεται να σας πω τι θα πάρετε. Ωστόσο, αυτή η Tom Ford σας λέω, δεν ξέρω να την πάρετε, ότι αν την πετύχετε, μυρίστε τη. Δεν έχω ξαναμυρίσει καλύτερο πράγμα στη ζωή μου. Είναι αυτό το πορτοκαλί εδώ που λέει bitter peach. Όχι, τι πίτσε. Όχι, bitter peach. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. 400 αυτό το πίτσε. Επίσης, ο Βαγγέλης λέει στην έξοδο της Βαριμπόπης είμαστε ακίνητοι. Έλα, Παναγία μου, τι έχει γίνει και εκεί. Με ρωτάει ο Γιάννης, εσύ ποιον είπες, λέει, για ότι έχει το. Α, συγγνώμη, τελείωσε. Στην έξοδο της Βαριμπόπης προσέχετε, παιδιά. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε και τον Κόλλιο Μιχάλη να μας πει και εμάς τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Πολιτικούς με χάρισμα. Με χάρισμα, με ρωτάνε ποιον λες εσύ. Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι σε αυτήν την παρούσα πολιτική. Πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτός. Δηλαδή αυτός που είχε του Αντρέα το χάρισμα και μετά σε δεύτερη φάση και του Καραμανλή που σε γοήτευαν, ρε παιδί μου. Εγώ μιλάω για αυτό. Το οποίο άλλοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο, άλλοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι περιττό έως και ανεπιθύμητο. Okay. Γιατί ανάγει τον πολιτικό σε δημαγωγό. Θεωρώ ότι οι ηγέτες όπως ήταν ο Ανδρέας, ας πούμε, και ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής, δεν θα έχουμε ξανά. Καταλαβαίνεις όμως τι λέω εγώ. Ναι, εσύ λες και για τις αποφάσεις του και για το μυαλό του. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Αλλά μιλάω λίγο για το γοητευτικό του. Γιατί τώρα, ας πούμε, ξεκινήσαμε με τη χρονιά. Γιατί δεν σε γοητεύω ο Μητσοτάκης. Δεν σε γοητεύω ο Μητσοτάκης. Ειδικά όταν έκανε εγώ. Αλλά. Τον έκανε ο Μητσοτάκης. Γουτου γουτου. Δεν σε εγωίτευε, αλλά είχε πάρει πολύ έξυπνα, δεν ξέρω αν το είχαν πει, είχε πάρει την απέναντι θέση στον Παπαδρέο που ήταν πιο χαβαλές, πιο... Και αυτός ήταν ο τεχνοκράτης, ο καθηγητής που ήξερε τι σου έλεγε. Δεν ήταν καθηγητής, αλλά λέω ότι ήταν ότι εσύ ήταν ο μαθητής ο Παπανδρέου που λίγο δοκίμαζε τα πάντα λίγο. Πρόεδρος 15 μελούς. Μπράβο. Και ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που κρατούσε τα μπόσικα. Δηλαδή είχε βγάλει το πρόσωπο αυτού που ήταν σοβαρός. Και ο άλλος ότι είναι λίγο πιο χάβαλος. Πιο επαναστατικός, πιο αξιόπιστος ο άλλος. Λίγο πιο ανατρεπτικός ο ένας, λίγο πιο συντηρητικός αλλά με ασφάλεια ο άλλος. Και απαραίτητα. Αναπόφευκτα λοιπόν ο Ανδρέας είχε τον κόσμο μαζί του γιατί. Για τις γυναίκες. Με το χάβαλο θες να πηγαίνεις, δεν θες να πηγαίνεις. Το φυτό. Βέβαια. Κατάλαβες. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχε ένα προφίλ. Αυτό λέω τώρα, αυτό δεν υπάρχει. Τώρα, αν με βάζανε να ψάξω. Κοιτάξτε, εγώ το πιστεύω ότι έχει επικοινωνιακό χάρισμα ο Τσίπρας. Το πιστεύω, αλλά γι' αυτό είπαμε δεν μιλάμε για πολιτικό επιχείρημα. Πρέπει να υπάρχει και το πολιτικό επιχείρημα από πίσω. Σε κάθε περίπτωση το πιστεύω ότι είναι γοητευτικός στο λόγο του Τσίπρας. Πιστεύω ότι ο Τσίπρας, αν θέλει, χωρίς να λέει τίποτα, μπορεί να σε πείσει. Χωρίς να λέει κάτι. Και εγώ συμφωνώ. Επίσης, βγαίνει και πολύ κανονικός. Ο Βορύδης έχει ένα. Βέβαια, βγάζει μια επαρσή, αλλά έχει ένα γοητευτικό λόγο. Ο Αβραμόπουλος τον έχει πολύ. Ο Αβραμόπουλος τον έχει πάρα πολύ αυτό. Λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γι' αυτό λέει και τον βγάζουν όλη μέρα στα κανάλια. Όχι, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το έχει αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σκούζει
και είναι, λέει πράγματα, ξέρει τι θα πει για να τσιγκλήσει. Διαβασμένος είναι γενικά. Είναι ναι. Γιατί δουλεύει και πολύ. Ναι. Αλλά δηλαδή είναι, το κατέχει αυτό που αναλαμβάνει. Αλλά αυτός τι κάνει. Ξέρει τι θα τσιγκλήσει και το συνομιλητή του και ξέρει τι θα τσιγκλήσει και τον τηλεθεατή ακροατή. Είναι για τα χαρακώματα. Είναι για, ας πούμε έτσι, πιο έντονες, πιο επιθετικές συζητήσεις. Ρε παιδί μου, είναι λίγο... Προσπαθώ να βρω ένα πεδίο τώρα για να σου εξηγήσω. Μέχρι να το βρεις να πάω στην Κατερίνα που να λέει πας. Ρε παιδιά, η Λιάνα Κανέλη. Νομίζω και ότι όποιος παιδιά... κάτσει απέναντί της δυσκολεύεται. Και εγώ θα την έλεγα τη Λιάνα Κανέλη. Δεν της τη βγαίνει ποτέ κανείς. Πολύ, πολύ. Και μιλάει και ωραία. Είναι πολύ μορφωμένη γυναίκα καταρχάς. Πολύ. Το έχει πάρα πολύ. Και εντάξει, και ναι. Ενασχόλησε με τη δημοσιογραφία. Ο Άδωνης που λες είναι λίγο, ρε παιδί μου, στο φαΐ είναι λίγο κέτσαπ μουστάρδα. Είναι η γεύση που έχει την ακρότητα. Είναι bittersweet. Έχει την ακρότητα μέσα, έχει τα χρώματα που έχουν την ακρότητα, το κόκκινο και το κίτρινο. Αλλά δεν τρέφεσαι ποτέ. Δεν μπορείς να τραφείς από κέτσαπ μουστάρδα. Όχι. Έχει λίγο αυτό που σου τσιγκλάει τις αισθήσεις, τη γεύση, την όραση. Είναι wasabi. Δεν τρώγεται, ρε κουτσά από θάρδα σκέτη. Ο Χάρης εδώ λέει καλημέρα, μάπες μου, Θοδωρής Ρουσόπουλος. Εντάξει, τώρα πιάσαμε και λίγο τους επαγγελματίες. Είναι ύπνος ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Ύπνος είναι, κοιμάται. Ναι, παιδί μου, έχουν λυσάξει εδώ με την κολόνια. Βρες τη Ζαρίφη να μας πει. Καπάρ, δεν το σηκώνει. Βρες λίγο. Ο Τάκης λέει Έφη Αχτσιόγλου από ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Επικοινωνιακά, ναι. Ναι. Το έχω τσεκάρει. Εντάξει, είναι λίγο. Εγώ δεν την έχω παρακολουθήσει ποτέ, ρε παιδιά. Βγάζει λίγο μπίτσο. Αλλά προσέξτε τώρα, εδώ δεν μιλάμε για τους ανθρώπους προσωπικού. Μιλάμε για την εικόνα. Ναι, το ξαναλέω. Έχουν στείλει πάρα πολύ και για τον Δένδια. Ειδικά μετά τον Τζαβούσογλου, ανέβηκε πολύ αυτό στα μάτια μας. Επικοινωνιακά, ξαναλέω. Ναι, γιατί τον είδες έτοιμο επικοινωνιακά πάντα. Λοιπόν, εγώ θέλω πάρα πολύ όμως και το άλλο το θέμα που έχουμε θέσει. Σχέσεις που έχω ξεχάσει και να σου πω, ρε, που δεν θυμάμαι. Έναν άνθρωπο τώρα που ήσουν και ένα χρόνο μαζί, δύο, δεν γίνεται να τον ξεχάσεις. Λογικά. Μιλάμε τώρα γιατί λίγο πιο περιστασιακά πράγματα που ξεκινάς να βγαίνεις με έναν άνθρωπο και στους 3-4 μήνες συνειδητοποιείς ότι δεν θέλεις. Ναι. Νομίζω ότι αυτούς είναι που τους ξεχνάς. Ναι, ξέρεις τι, αν δεν είχες και πολύ εμπλακεί και εκείνος να εμπλακεί με τον κύκλο σου, με τις παρέες να στον θυμίζουν, δηλαδή μετά κάτι να ξανακούσεις, κάτι να μείνει. Δηλαδή, εγώ έχω δει άνθρωπο. Ρε Ιωάννα! Έχω δει αυτό. Σε ένα καφέ που είχα πάει στην Γλυφάδα. Μην το κάνεις αγάπη με αυτό στον εαυτό σου πρωί. Είδες άνθρωπο που δεν που τα είχατε. Στο λέω εγώ. Είχατε σχέση ή είχατε. Και τον είδα και λέω, καλέ μου αυτό. Αλλά είναι αυτό ότι ξεκινάς να βγαίνεις ρε παιδί μου 3-4 μήνες. Δεν τραβάει, δεν κάτι δεν σου αυτό. Και μετά τελείωσε. Ναι. Αλλά τον βλέπεις μετά και λες καλέ. Μα αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σε προστατεύσω άλλο. Ναι, όχι, καλά, δεν είπα ότι έχω δει καμιά δεκαριά και το έχω πάθει αυτό. Όχι, αλλά έχει γίνει με αυτόν κάτι. Εγώ το έχω πολύ ψηλά, παιδιά. Τον... το έχω πολύ ψηλά τον έρωτα. Δεν το ξεχνούσες ποτέ, δηλαδή. Όχι, γιατί. Γιατί το θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καλά, να σου πω κάτι. Τώρα είμαστε και σαραντάριδες. Και πριν από 20 χρόνια, πού να θυμάστε. Και δεν θυμόμαστε και καλά. Καλά, καλά, θυμόμαστε τι φάγαμε χθες. Δεν είναι ότι δεν μας έχουν αφήσει και τη σφραγίδα τους. Έχει δίκιο τώρα. Και το μυαλό πια. Αυτό είναι μια συζήτηση επίσης. Το σεξ το θυμάσαι επειδή έγινε σεξ και σου επέτρεψε η κοπέλα ή το αγόρι να συμβρεθείτε, ή επειδή ήταν καλό σεξ. Δηλαδή θυμάσαι το καλό σου ή θυμάσαι το σεξ. Κοίταξε, νομίζω. Κανένα τραγουδάκι δεν βάζετε, ρε παιδιά. Βάλτε λίγο τραγουδάκια. Πολλοί νομίζω πάντως ότι θυμούνται το σεξ με την έννοια ότι το έχω κάνει και με αυτό το άτομο. Ασχέτως αν ήταν καλό ή όχι, είναι πολύ έτσι που ψιλομετράνε, ας πούμε, ο Δημήτρης, ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Κώστας. Αυτό. Τι ας μη θυμάσαι. Έχω και φίλες που γράφανε λίστες, Ιωάννα μου, για να μην ξεχνάνε. Και εγώ έχω ένα φίλο. Σιγά μην κάθομαστε να κρατάμε. Και εγώ έχω ένα φίλο σεξιστή που έγραφε Excel. Γιατί είναι σεξιστής αυτός. Εντάξει, τώρα να βάζει. Ήταν και φίλες μου, εμένα σεξιστής. Σε είδους λίστα του ανθρώπου δεν είναι σεξισμός αυτό. Του ανθρώπου, όχι άντρες και γυναίκες. Ρε παιδί μου, μια προσωπική λίστα να θυμάσαι τι έχει γίνει. Και εγώ, ρε παιδί μου. Βασίλη, το δεν το περίμενα από σένα αυτό. Άκου, διαβάζαμε. διαβάζαμε εσένα με μία φίλη. Με το χρυσό κραγιόν δεν το περίμενα να μου το πεις αυτό. 24 καράτια. Διαβάζαμε με μία φίλη μου. Συμπλήρωνε τη λίστα της και μου έλεγε, ρε εσύ, αυτόν ας πούμε δεν τον θυμάμαι, θα τον γράψω. Μπάρμαν από τάδε μαγαζί. Ξάδερφος Δημήτριου Γκαρέτζου. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε να ακούσουμε μια ωραία τραγουδάρα. Μπορούμε να βάλουμε μια ωραία τραγουδάρα, σας παρακαλώ πολύ, να ανοίξουν και τα αυτιά των μαπών των φίλων μας και να επιστρέψουν. Ή θέλετε μηνύματα.
Πάμε λίγο τραγούδι. Μιλάμε πολύ. Ωραία, ωραία, ωραία. Ένα ωραίο. Για πες ρε, τι θέλετε, τι θέλετε. Κάτι με σε ξέχασα, με ξέχασες. Έτσι λίγο κάτι ξεχασιάρικο που λέμε εδώ για τις σχέσεις που δεν θυμόμαστε. Μη σκεφτείς να γυρίσεις πίσω, ξέχασε το. Ένα παλιό τουρβά. Σκεφτείς να βάλουμε ένα παλιό τουρβά. Ναι. Μου αρέσουν τα παλιά τουρβά. Το ποιο θες. Αυτό που ήταν φάντασμα σε ένα. Το σπάσαν τα πατώματα. Όχι, ρε. Πιο παλιό. Έχει ο Ρουβάς, σπάσαν τα πατώματα. Αφήστε την. Αφήστε την να πάει όπου θέλει. Ωραίο, ωραίο αυτό. Α, ωραίο, ρε παιδί. Ωραίο, ήταν, ωραίο σωσάκης. Πήρα μια ανάσα, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Εμείς, μην νομίζετε, έχουμε τις ωραίτερες φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου. Αλλά και εμείς κουραζόμαστε καμιά φορά να τις ακούμε, μην νομίζετε. Θέλω να πω ότι διαβάζω, όση ώρα ακούγαμε και Σάκη Ρουβά, διάβαζα τα μηνύματα που στέλνουν οι μάπες. Παιδιά, σχεδόν όλα τα κορίτσια κρατάνε λίστα. Μα πώς θα γίνει. Έχουν τη λίστα τους από το παρελθόν, από το παρόν. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, άμα ξέρω και εγώ ότι θα πάθω τέτοια μαλάκινση μετά από χρόνια, δεν θα θυμάμαι, θα κράταγα και εγώ λίστα. Τώρα πού λίστα. Για και χάρη που σήμερα είσαι. Τώρα. Δεν θέλω να πού λίστα. Γιατί να με. Ναι. Τι χάρη. Φοβάσαι. Μην δεν παντρευτώ. Μην πουν ότι είμαι χρησιμοποιημένη και δεν με παντρέψει. Μεταχειρισμένη. Ο απόλυτος χαρακτηρισμός των 60s και πίσω, 70s, είναι χαλασμένη. Χαλασμένη. Αυτό είναι. Δεν θέλω τέτοιες ατάκες να λέγονται, σας παρακαλώ πολύ. Δώσεστε για πάρε μου, σε παρακαλώ τώρα, γιατί εδώ έχει τέτοιο. Έχει γίνει τη τρελή. Είναι το 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Και αφού έχει γίνει τη τρελή, θα σας πω εγώ μια στιγμή για το Vodafone TV που γίνεται και εκεί τη τρελή, γιατί ενώνονται όλοι οι σούπερ ήρωες και τη Marvel και τη DC και του έχει όλου. Από τον Aquaman μέχρι τον Superman και την. Όχι, μέχρι τον Captain America πάμε σε Marvel. Και από τον Iron Man μέχρι την Wonder Woman, όλοι μαζεμένοι στη δική σου τηλεόραση ή στο κινητό ή στον υπολογιστή, σε συνθήκες σινεμά, μπες στο Vodafone.gr και θα με θυμηθείς, γιατί έχεις και το περιεχόμενο της πλατφόρμας HBO και Disney Plus, όλες τις σειρές του Disney και όλες τις ταινίες του Disney και όλους τους ήρωες της Marvel. Vodafone.gr. Η Ζέτα λέει: ξεκινάω πέρυσι σε καινούργια δουλειά, με συστήνουν στην ομάδα και ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο πιο φιλικό. Προς εμένα, σαν να έχει περισσότερη οικειότητα μαζί μου. Όσα αγαπώ. Τελικά αποδείχθηκε ότι πριν από 17 χρόνια είχαμε βγει 2-3 φορές ραντεβού, αλλά δεν προχώρησε και δεν τον θυμάμαι να κάνει φατσικά. Λίστα θα κάνει, Ζετούλα. Λίστα. Θα δει, κάτσε, Ζέτα, μισό λεπτό. Τέλος πάντων. Τι θες να πεις. Κάνανε τον έρωτα. Είχαν βγει 2-3 φορές, μπορεί κάτι να έχει γίνει. Εντάξει. Ρεζέτα. Ναι, ρε Δημήτρη. Εμείς εδώ στους μάπες δεν κρίνουμε. Όχι, καλέ, τι να κρίνουμε. Ναι. Λοιπόν, να βρούμε το άρωμα, γιατί εδώ έχουν τρελαθεί. Τι είναι. Extreme noir, extreme. Όχι, αυτό... όχι, όχι. Είναι ένα κόκκινο μπορντό το μπουκάλι. Jasmine rouge. Όχι. Μωρέ, μας διέλυσες σήμερα με αυτό. Κάτσε πάρουν, Ελιάν, τώρα. Θα δεις τη Χρυσκοπούλη τώρα τι φεμένη να πούμε εδώ πέρα. Να δεις αν έχει λίστα. Είναι με το λάβαρο, ετοιμάζει. Διπλώνει το λάβαρο. Τι διάλο, δεν έχει παιδιά. Βάζει το στεφανάκι στο αυτό, ξέρεις, το κεφάλι που βάζει. Πού η Ζέτα λέει, ναι, τον είχαμε κάνει τον έρωτα. Αγάπη! Ζετάκι μου, κοριτσά μου! Φαντάσου λίγο πόσο ανεξίτηλος μου έμεινε. Κλείστο, δεν πειράζει. Εντάξει, η Ελένα δεν το σηκώνει. Πάμε, προχωράμε. Η Λένα λέει, ποια λίστα, βρε παιδιά, η σωστή κολλητή θυμάται και αυτούς που έχεις εσύ ξεχάσει. Αυτό πάλι. Τους δικούς της τους θυμάται η σωστή κολλητή. Λογικά ναι. Η Ασπασία λέει: Ιωάννα μου, λίγο τους θυμάμαι χωρίς λίστα. Σταματήστε λίγο. Αλήθεια τώρα. Τι έγινε. Τι. Εσύ το βάλεις το θέμα. Θα το βγάλω. Γιατί. Γιατί. Θα βάλω ένα πιο decent. Όχι. Αγαπημένο γιατί? Μου χρώμα. Ού, χαμόστε για να μας καλέ. Φοβάμαι να βγάλω την Αμάντα τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. φοβάμαι τα με αυτά τα πηγάδια που έχω μπλέξει, που μας ακούνε και που κάνουν εκπομπή μαζί μου. Τέτοιους μάπες δεν περίμενα. Πάμε. Λαρώστε, γιατί ξεκινά η αθλητική ενότητα με την Αμάντα Φούντι. Με τον Greek Freak να τρέχει σαν τρελό φορτηγό. Θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα τη λήξω. Αμάντα μου, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Θα τη λήξω την εκπομπή σήμερα. Εγώ λέει και μεταχειρισμένη την εκπομπή. Και ας έχει πάρει τη μισή νυφάδα. Έχεις πάρει τη μισή νυφάδα. Ποιος το έστειλε αυτό. Είσαστε σοβαροί. Πες. Ούτε καν. Σιγά το Δήμο. Καταρχάς ξέρεις πόσο μεγάλη είναι η κλειφά.
Έλα, βγάλε τη λίστα του νότιου τομέα. Συγγνώμη, Αμάντα μου, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τη Ρεμάδα. Δάκρυσα από τα γένια. Λέει, γνωστή μου, μπαίνοντας στο κλαμπ πριν από πολλά χρόνια, κοιτάει τον μπάρμαν και λέει την αλυσμόνητη ατάκα που όλες έχουμε πει. Αυτός κάτι μου θυμίζει. Νομίζω. Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί μόνο εμείς οι άντρες το θεωρούμε, το έχουμε πάρα πολύ ψηλά. Οι άντρες, εντωμεταξύ στα μηνύματα, έχετε σιωπήσει. Ναι, γιατί τα κάνει... κορίτσια έχουν τρελαθεί. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και η κοινωνία έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Σας το λέω. Γιατί ο στυλοβάτης αυτής εδώ της κοινωνίας, ο θεμέλιος λίθος, είναι η γυναίκα. Αν η γυναίκα μπαίνει σε ένα μπαρ και λέει αυτόν δεν θυμάμαι, τον έχω πάρει, δεν έχω πάρει, καταλαβαίνετε πού πάει αυτή η κοινωνία. Εμείς είμαστε δορυφόροι, γύρω από εσάς κινούμαστε. Αν εσείς έχετε χάσει την μπάλα, χαθήκαμε κι εμείς. Και λέει κιόλα η Μάγδα, είπε η φίλη την ατάκα που όλες έχουμε πει. Καταλάβατε λοιπόν. Γι' αυτό θέλω την Ελιάνα τη Σκοπούλου να βγει στον αέρα να μου πει τη γνωμούλα τη τώρα εδώ. Σε πετσοκόψει, ε! Ναι, μα πετσοκόψει εμένα. Άσερε. Εδώ πέρα τα λένε μόνες τους. Εδώ πέρα τα λένε και τα υπερηφανεύεστε. Εγώ αυτή τη στιγμή. Κοίτα με βγει η Ελιάνα τώρα, κακομοίρη μου. Σου έρχεται. Δεν είμαι ο Ουγγαρέζος που κάνει εκπομπή. Είμαι ο πατέρας σας και ο αδερφός σας. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε, μωρέ, να τα λέτε και να κάνετε και πλάκα με αυτά. Έλα. Τι λες, δεν τρέπεστε. Εδώ μου λένε ότι θα με βρήσεις. Λένε ότι θα με βρήσεις, μου λένε. Θα με βάλεις θέση μου. Λοιπόν. Πες μου γιατί λοιπόν. Έβαζα το φεμέν κορίτσι μου, το έβαζα στο σχολείο. Λέγε μου στα γρήγορα. Λοιπόν. Στο φεμέν σχολικό. Λοιπόν, δεν θα μασίσω, δεν θα μασίσω. Δύο θέματα έχουν τεθεί. Όταν σε πήρα τηλέφωνο, είχε ναι. Το εξής. Έχουμε μπει εδώ πέρα σχέσεις που δεν θυμάμαι, που δεν θέλω να θυμάμαι. Εντάξει. Πολύ και ωραία. Έχει βγει ένα ολόκληρο εδώ πέρα τώρα. Όλες οι κοπέλες, οι άντρες ακροατές δεν στέλνουν μηνύματα και όλες έχουν να μιλήσουν για μια σχέση ναι. Που την είδαν τυχαία και κάτι τους θύμιζε και τελικά κατάλαβαν ότι είχαν. Έτσι. Άμπραβο. Και εδώ τώρα έχουμε φτάσει σε επίπεδα που μας στέλνουν οι ακροατές ότι όλες μας έχουμε πει την ατάκα μπαίνοντας σε ένα μαγαζί. Όχι, αυτός κάτι μου θυμίζει και τελικά θυμούνται ότι είχαν κάνει σεξ μαζί του. Λοιπόν, ωραία. Σου λέω λοιπόν ότι δεν πάει πουθενά αυτή η κοινωνία έτσι, διότι εσείς είστε ο θεμέ. Μα δεν τον περίμενε, δεν τον θυμούνται γιατί τις μεθούσε για να κοιμηθούν μαζί, κατάλαβες. Ναι, και να σου θυμάται. Αυτές δεν θυμούνται. Σου λέει κάτι έχω κάνει, αλλά δεν θυμάμαι γιατί εγώ για να χρειαζόμουν πολύ πιθό. Πάντως οι περισσότερες τον έχουν και στη λίστα. Στο επίπεδο του θέλω φυσικά. Τι μαύρη. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει τεθεί, στο επίπεδο, η Ελιάνα εννοεί, έχουν πει και έρθει σε μια εφορία αυτή για να μπορέσει να γεφυρώσει, ρε παιδί μου. Να ξεπεράσει τους ενδυασμούς. Τους ενδυασμούς, έτσι, μια συνένεση. Ναι. Που προεκύπτουν φυσικά από την πατριαρχικότητα, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Είναι προκύπτουσες. Ναι, ναι, αυτούς τους ενδυασμούς και εμείς εξερευνάμε. Ωραία, γι' αυτό μας απάντησες πάνω κάτω έτσι με το μικρό σου. Εγώ λέει, δεν ήξερα ότι είσαι με το παιδάκι. Νόμιζα ότι διπλώνεις το λάβαρο. Όχι, για να πάει, κατεβεί... τώρα την έβαλα μέσα. Μεγαλώνω σιδέρωσες και άπλωσες και μου δίπλωσες το λάβαρο των φεμιναζί για να μπορέσεις να κατέβεις την πορεία το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούστε. Ναι, ναι, το δίπλωσα. Είναι καθαρό σιδερωμένο, λέγεται. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι οι περισσότερες κυρίες μας ακούνε, στέλνουν μήνυμα ότι έχουν λίστα, Ελιάνα μου, ή Excel ή λίστα με τους άντρες με τους οποίους έχουν συμβερεθεί κτλ. Δεν είναι αυτό. Μα γιατί δεν είναι τρεις. Δεν είναι τρεις για την καθημερινή. Έλα, πάψε. Τι φάπη ήταν αυτό. Και νομίζαμε ότι σας είχαμε πείσει. Και νομίζαμε ότι σας είχαμε πείσει. Οριακά την αντέχω μια μισή ώρα το μεσημέρι. Δεν μπορώ να αντέξω ούτε να δω το πώς το πείσα. Αντιμετωπίζω την Ελιάνα Χρυσοκοπούλου σαν τη θητεία μου στο στρατό. Ούτε μέρα παραπάνω, ούτε ώρα παραπάνω. Λοιπόν, ναι, κάνει ταχύ ρύθμα φεμινισμού. Τα κάνω, τα κάνω. Έχω γίνει αυτό. Έχει πάει πολύ μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος μαθητής είμαι. Ναι, πες. Πρέπει να περιγράψω πώς φωνάζει μέσα στο καμάρι. Δεν σας αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Όλο κάτι μου λες. Όλο το δικαίωμα. Όλο κάτι. Όχι, πες το, γιατί το λες. Το αυτό σας. Το αυτό σας. Για ένα αυτό ζούμε. Γι' αυτό το αυτό ξυπνάμε, κοιμόμαστε, πονάει, έχει νεύρα, έχει ανασφάλεια, έχει ορμόνες. Είναι χαρούμενο. Θέλει παιδί, δεν θέλει παιδί, ξεράθηκε, μουσκέψε. Αυτό το αυτό. Για ένα αυτό ζούμε. Αυτό το αυτό. Τι έπαθε το αυτό. Έκλεισε, άνοιξε, έκλεινε αυτό. Θέλουμε να του βάλουμε, θέλουμε να του βάλουμε. Να το στολίσουμε το αυτό μου. Το αυτό το θέλω έτσι. Να το φροντίσω, δεν μου το φροντίζει. Δεν μου το αφήνει ήσυχο. Λοιπόν,
Έλα, γεια σου. Να σου πω κάτι. Τα αυτά όλου του κόσμου σ' αγαπάνε. Καλημέρα, Λιάννα. Τα λέμε το μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα παρέα με Tommy G. Να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά να μην ξεχάσετε να βάλετε τον τηλιακό στην βαλίτσα σας τώρα που θα μου φύγετε για Αγίου Πνεύματος. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε και για το αγόρι και για το κορίτσι, silky sunscreen, παιδιά, που είναι ιδανικό και για την αντρική επιδερμίδα. Δεν αφήνει αυτά τα λευκά σημαδάκια που αφήνουν τα κατάλοιπα, τον ασβέστη. Καμία σχέση. Είναι διάφανη αντιλιακή προστασία προσώπου για όλους τους τύπους δέρματος. 8 ώρες παραμένει εκεί σταθερή, απορροφά το σμίγμα και απαλύνει και την όψη των ρητίδων και των γραμμών έκφρασης. Είναι ό,τι καλύτερο και για το αγόρι και για το κορίτσι. Silky sunscreen με δείκτη προστασίας 30 από Tommy G. 6-9-8-104-104-6 στο Viber για τα μηνύματά σας. Αυτό είναι το My Radio τώρα... 104,6 που παίζει τα δικά σου, να το ξέρεις. Οπότε ζήτα τα. Βλέπεις ότι εδώ σπάμε το λόγο με ωραίες μουσικές που εσείς επιλέγετε. Αυτό το Mappe Show, ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει το ελληνικό ραδιόφωνο, το καταλαβαίνετε από αυτά που λέγονται εδώ. Βασίλης Βλάχος, οι υπόλογοι, μαζί με την Ιωάννα Λαΐου και τη Βασιλική. Δημήτρη Σουγκαρέζο. Και τη Βασιλική Μπαρδάν στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θέματα ημέρα, σχέση που δεν θυμάμαι. Ένα. Και που προέκυψαν διάφορα ότι έχετε πάρει φαλάκι τώρα οι κυρίες, οι μάπισες. Έχετε πάρει φαλάκι ότι έχετε κάνει λίστα με τους ανθρώπους που έχετε συμβρεθεί. Έτσι. Το οποίο συζητάμε αν γίνει τώρα μια ωραία ευχάριστη συζήτηση για το αν είναι σεξιστικό ή όχι και αν το κάνει ένας άντρας τι θα λέγατε. Όπως επίσης τίθεται και θέμα ότι κατά κόρον οι γυναίκες μπαίνετε σε ένα χώρο και μπορεί να δείτε, είναι πολλές πιθανότητες να δείτε έναν άνθρωπο να πείτε κάτι μου θυμίζει αυτός και να έχετε συμβρεθεί στο παρελθόν ή να είχατε σχέση μαζί του. Αυτά έχουν τεθεί πάνω κάτω. Έχουν ανάψει και τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά. Με τη λίστα του. Ο Τάξο Μαρκόγιαννης επίσης μας έστειλε. 89.605 είναι η γλυφάδα, σιγά τον πληθυσμό μου. Καλέ. Αυξήθηκαν. Λοιπόν, ο Γιάννης Οικονομικός και όλοι εδώ έχουν με τα αυτάκια, όπως λέει και ο Νίκος Χατζηνικολάου, τα αυτιά σας καρφωμένα εδώ. Στο Mappe Show, στο My Radio 104,6. Η Ιωάννα λέει: σε κάποια φάση ήμασταν στην ίδια παρέα με το αγόρι μιας φίλης. Συχνά έφερνε και ένα φίλο του μαζί, πηγαίναμε εκδρομές, βγαίναμε, αλλά ο τύπος λέει: οριακά μου μίλαγε. Λέω: μάλλον θα με αντιπαθεί. Κάποιους μήνες μετά έμαθα ότι ένα βράδυ μεταξύ αρκετών υποβρυχίων είχαμε κάνει κάτι, αλλά τον είχα παρατήσει σε ξύλο γιατί εμφανίστηκε ο πρώην μου. Ωστόσο ακόμα δεν μπορώ να τον θυμηθώ. Ρε τι γίνεται, για βγάλε μου και την Αμάντα ρε παιδάκι. Αμάντα είσαι στη γραμμουλά. Εδώ γραμμούλα. Ηρέμησε λίγο. Άκου Αμάντα εδώ η φίλη μας. Ξαδέρφη μη μασάσου. Δεν μας έπαιδε μου ξαδέρφη. Να μας πεις μια ιστορία από μια ξαδέρφη στον άξο. Γιατί όλο ακούγονται διάφορα. Δεν έχω ηρεμήσει με αυτήν την οικογένεια. Δεν έχω ηρεμήσει. Ναι. Όχι, όλα καλά εδώ. Την ξαδέρφη την εδώ, λέω. Βάζω πλάτη. Στήριξε με ρε. Βλέπεις, Δημήτρη μου, όμως ότι είναι μια γενική τάση και κάποιες το εξειδικεύουν. Εδώ η φίλη την Ούλα λέει: καλημέρα, μάπες μου. Όχι απλά λίστα, αλλά με ονοματεπώνυμο και ζώδιο. Έτσι, μπράβο. Α, για να ξέρουμε και το μέλλον. Δημήτρη Σουγκαρέζος, υδροχός. Εγώ πιστεύω σε παρένθεση μπορεί να γράφει και τίποτα άλλο αυτή. Σίγουρα, παιδιά. Τι να λέγε. Είναι σίγουρη ότι έχει και κάποιο χαρακτηρισμό για να θυμάσαι. Εμένα αυτό το κάνει ένας φίλος μου και ντρεπόμαστε. Ως άνδρες μας έχετε κάνει με την πολιτική ορθότητα να ντρεπόμαστε που το είχε κάποια στιγμή στη ζωή του. Και εσείς μου παραδέχεστε ότι το έχετε όλες. Ναι. Το έχεις και εσύ. Καλά, όχι, εγώ δεν έχω. Φαντάζομαι. Δεν θα τα γράψω τώρα. Αν υπήρχε άλλο τρόπο. Εγώ, Δημήτρη, που κάνω ουσιαστική παρέα φιλική με κορίτσια, έχω να σου πω ότι αλλιώς παρουσιάζονται στο σύντροφο, αλλιώς είναι με τις φίλες μεταξύ τους, με τους φίλους, ας πούμε. Μιλάνε πολύ για σεξ, εκφράζονται ξεκάθαρα. Μην κοιτάς που έρχεται σένα και σου λέει ο δεύτερος. Και εσύ λες, α, ναι, τι ωραία. Βλάκα κι εσύ. Κοίτα, άμα ρωτήσω εγώ. Άμα ρωτήσω. Είμαι άξιο τη μοίρα μου, ρε παιδιά. Ποιο ρωτάει, είναι βλακία να ρωτήσει. Όχι, είναι απαγορευτικό. Πέρα δεν από βλακία. Δεν τέτοια πράγματα. Δεν είναι απαγορευτικό. Πώς απλά. Πώ θα το φέρει η κουβέντα ναι. και δεν πρόκειται να μάθει και την αλήθεια, αλλά και δεν πρέπει να σε νοιάζει κιόλα. Αν ήταν και η Λιάννα τώρα στη γραμμή ακόμα, θα σου έλεγε ότι ειλικρινά, σαν κοινωνία, το έχουμε φυτέψει αυτό στι γυναίκε. Ότι μέχρι 2-3 από εκεί και πάνω θα σε πούνε και λίγο τι ήσουν όνομα και μη χωριό ναι. πριν. Ναι, όλες και πρόλοι. Ναι, Βασίλη, από αυτά που καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, τι όνομα και μικρό. Τι όνομα και μικρό. Το χωριό. Πολιτεία. Τέλος πάντων. Βίος και πολιτεία. Έλατε, πάμε σε μερικά μηνύματα γιατί έχουμε και την Αμάντα. Επειδή έχουμε και την Αμάντα, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από την Ευδοκία. Λέει: καλημέρα σας. Ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Ολυμπιακό για το Youth Football Tournament που έγινε τη Δευτέρα στο προπονητικό κέντρο Ρέντι και έδωσε μεγάλη χαρά σε 40 ασυνόδευτα ανήλικα. Για την Αμάντα, μας λέει: υπέροχη διοργάνωση από την πιο φοβερή ομάδα.
Μπράβο. Τα βλέπετε, τη χαρά. Μπράβο. Τη χαρά μοιράζουν απλόχερα. Ε, βέβαια. Απλόχερα. Μάλιστα, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα λοιπόν, αφού γράπωσε την ευκαιρία, Αμάντα Φούντι. Και να σου πω και κάτι. Πάω εγώ να δω και σκέφτομαι να μην ξεκινήσω με μπάσκετ, μωρέ, για να μου τη λες, να μην σε στεναχωρώ. Δεν θέλω να σε στεναχωρώ και λέω, για ποιο άθλημα να μιλήσω. Ας το μπάσκετ απ' έξω. Να μιλήσω για handball. Παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Να μιλήσω για πόλο. Παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα. Να μιλήσει για τα αθλητικά, Αμάντα μου. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος παίζει. Τα αθλητικά είναι τα αθλήματα. Όχι, τα αθλήματα. Λέει για τα αθλήματα. Λέει τι, ποια είναι η επικαιρότητα. Αφού παίζει σε όλα μόνο Ολυμπιακό. Και τι πειράζει που παίζει σε όλα μόνο Ολυμπιακό, ρε Αμάντα. Ε, ωραία. Θα ξεκινήσω με πόλο. Ξεκινά με τον αγαπημένο Ολυμπιακό για σήμερα. Η Ελιάνα μα στέλνει στου 100 μηδενεί και ξαναρχίζει όμω. Είναι κάτι πηγάδια. Θα λέγαμε ένα 3-5 πηγάδια. Πάμε, έλα. Εγώ δεν μιλάω γιατί μας ακούει η γιαγιά μου. Ναι, κυρία. Λες και δεν ξέρει, λοιπόν... λες και δεν ξέρει τι εγγόνα έχει. Πάμε. Με πόλο ξεκινάω λοιπόν, γιατί στο Βελιγράδι τι σημαίνει αυτές. Διεξάγεται το Final 8 και οι 8... Με φαγες. Και οι 8 καλύτερες... ομάδες της Ευρώπης διεκδικούν το Champions League. Ανάμεσά τους είναι και δύο ελληνικές, ο συνήθις ύποπτος Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Ορίστε, Βουλιαγμένη λοιπόν παίζει, γιατί κολλάς τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός. Ε, ο Ολυμπιακός όμως το έχει κατακτήσει δύο φορές και έχει 8 συμμετοχές στην τελική φάση. Άρα προηγείται. Η Βουλιαγμένη πρώτη φορά. Έλα. Ε, μα αυτό είναι το θέμα. Η πρώτη φορά είναι. Ο άλλος είναι συνηθισμένος, να ξέρω να τον αναφέρεις. Όχι, αλλά θέλω να σου αποδείξω ότι υπάρχει επιχείρημα για κάθε, για κάθε τι που θες να υποστηρίξεις. Ναι, αλλά πού εναποθέτεις ελπίδες. Μη φωνάζεις ρε τον υπομπή μου! Για να σηκώσω το κύπελο. Συνέχισε. Υπόθηκαν λόγια βαριά. Ναι. Σήμερα στις 6 είναι ο προημιτελικός του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπέογκραντ και λίγο μετά, γύρω σε 7.30, είναι το Βουλιαγμένη Μπρέσια. Για να δούμε, θα το παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Ναι, ναι. Πάμε μπάσκετ όμως τώρα. Ναι. Εχθές ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς κόντρα στο Περιστέρι. Ωραία. Κέρδισε 81-67. Mm-hmm. Του έβαλε δύσκολα παρόλα αυτά το Περιστέρι. Και τώρα διεκδικούν το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Την Κυριακή στις 9 και 4 είναι ο πρώτος τελικός. Για 20. Για σειρμός. Το λέω. Για 20 φορά. Για σειρδούμε. Έτσι λες, ε? Ναι, ρε, εντάξει. Ο Λιλής τι λέει? Ας τον Λιλή τον κακομή. Έχει στεναχωρηθεί. Γιατί έχει στεναχωρηθεί από τώρα, κάτσε. Έχει μπροστά μας. Δεν είμαστε στεναχωρημένοι για τον μπάσκετ, ρε παιδιά. Εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς, σαν τους Ολυμπιακούς που λένε να πούμε δεν ασχολούμαι με τα άλλα αθλήματα και μόλις χάσετε στο ποδόσφαιρο ασχολείστε με τα άλλα αθλήματα. Εμείς είμαστε πρωταθλητές όλα τα σπορ παντοτινή. Μας νοιάζουν όλα. Είμαι εξάστερος, φίλε. Με νοιάζει τον μπάσκετ. Με νοιάζει τον μπάσκετ. Μα τώρα δεν μπάσκετ, τώρα, λίγο πριν θα λέγαμε ότι σε όλα τα αθλήματα παίζει ο Ολυμπιακός. Παίζει. Μόνο στο μπάσκετ είπα το Παναθηναϊκός. Ωραία. Λέω λοιπόν, μου λες γιατί με νοιάζει. Με νοιάζει γιατί εμένα με νοιάζει να είμαι εξάστερο στο μπάσκετ. Εσύ ασχολείστε με το μπάσκετ όταν δεν πάει καλά το ποδόσφαιρο. Ναι. Έλα, προχώρα. Λοιπόν, ναι. Για 20η φορά λοιπόν αντιμετώπισε τελικούς. Είναι η δεύτερη σερή φορά που συναντιούνται οι δύο αιώνιοι. Πάμε τένις. Έχουμε Ρολάν Καρός. Mm-hmm. Έγινε η έκπληξη. Παίζει και ο Αστέρας Βάρης, μου λέει εδώ ο Ντίμης, με τον Αετό Λουτρών Μυτιλίνης. Α, δεν το πες. Το είπαμε τώρα εμείς. Δεν τα λέει. Ναι. Άι, καλά. Ντιμή, κάτσε καλά πρωί-πρωί, ε. Λοιπόν, ο Μετβέντεφ αποκλείστηκε. Έγινε η έκπληξη. Το πρώτο εμπόδιο είναι εκτός. Από τον πρώτο γύρο κιόλας, μάλιστα. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ο Τσιτσιπάς παίζει σήμερα με Καρμπάλες Μπαένα. Ναι. Τέλειο. Ωραίο. Το μεσημέρι εκεί πέρα και πάει για τον τρίτο γύρο. Είδατε τι είπε ότι κάνει πριν τα παιχνίδια του Ρολάν Καρός για να χαλαρώνει, ε? Ο Τσιτσιπάς. Μην μας το πεις. Εγώ το άκουσα. Φανταστείτε. Νομίζω ότι το άκουσα δηλαδή. Ότι βλέπει ταινίες. Ναι, ναι, βλέπει ταινίες της Μαργκό Ρόμπι. Την πολιορκή, ε. Τσιτσιπά ετός. Είναι παντρεμένη, Στεφανάκο. Τσιτσιπά ετός. Τι παντρεμένη, δεν χώρισε. 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 Να ξαναπαντρευτεί αν χώρισε. Μπορεί να το λέω και από το μυαλό μου. Α, δεν το έχω. Νομίζω παντρεμένη είναι. Δεν ξέρω. Ο Τσιτσιπάς έχει χωρίσει. Μπορεί να μπερδεύομαι. Ναι. Μπορεί να μπερδεύομαι, ρε παιδιά, εντάξει. Ρε παιδιά, εντάξει, μόλις διαβάζω εδώ πέρα πατέρας για τέταρτη φορά στα 82 του ο Ντενίρο. Με 29χρονη σύντροφο. Για 7η φορά ο Πατσίνο. Για 7η φορά ο Ντενίρο. Για 4η ο Πατσίνο. Τι γίνεται μαζί. Και εγώ έπρεπε να παίξω τον ονό.
Θα έχεις παιδιά. Να σας πω λίγο ρε παιδιά για το Σέρχιο Ρίκο. Δεν ξέρω αν το, αν το έχετε ακούσει αυτό το θέμα. Όχι. Τι έπαθε ο άνθρωπος στα καλά καθούμενα. Είχε την Κυριακή ένα ατύχημα. Είναι ο... Α, με το άλλο εγώ. Ναι, ο τερματοφύλακας είναι της Παρί, ο Ισπανός. Έπεσε, είχε ένα ατύχημα με το άλογο του, έπεσε από το άλογο και τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι και είναι στη ΜΕΘ. Ωραία, έχει το. Έχει βγει και εντωμεταξύ ιατρικό ανακοινωθένα από το νοσοκομείο στη Σεβίλη. Είναι σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάστασή του μετά, μετά το χτύπημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται έπεσε εκείνος από το άλογο και το άλογο τρόμαξε και... τον έχει χτυπήσει το κεφάλι. Παιδιά, και ο άνθρωπος ίδιο, είναι σοβαρά. Το ίδιο είχε πάθει και ο Κρίστοφερ Ρίβ. Το θυμάστε, που ήταν ο πρωταγωνιστής που έπαιζε τον πρώτο Σούπερμαν. Α, ο πρώτος Σούπερμαν, σωστά. Ναι, ήτανε σοκ τώρα αυτό Μεσοδοκυριακό. Και μάλιστα ανέβασε και η γυναίκα του μια φωτογραφία πολύ συγκινημένη, τύπου με αφήνεις και τέτοια. Ήτανε συγκλονιστικό. Α, είναι τόσο δηλαδή. Ναι, είναι σοβαρά. Είναι σοβαρά ο άνθρωπος. Τι να πω, περαστικά και, και στα καλά καθούμενα που λέμε. Ναι. Θα σας αφήσω με Βραζιλία. Και συγκεκριμένα με μια γιαγιά στη Βραζιλία, η οποία έχει γίνει viral. Τι είχα κάνει. Και γιατί, α, εντάξει, κάτι φοβερό, δεν υπάρχει. Το έβλεπα και το ξανάβλεπα αυτό το βίντεο. Ήταν στο γήπεδο και κέρδισε η ομάδα της και είχε ξετρελαθεί στην κυριολεξία. Της άρεσε τόσο πολύ που άρχισε να κάνει στριπτίζ. Η γιαγιά. Μάλιστα. Το πιο ωραίο, προσέξτε γιατί τώρα θα το τερματίσουμε. Το πιο ωραίο στην υπόθεση είναι ότι το βίντεο που κάνει στριπτίζ το τραβάει ο γαμπρός της και το έχει ανεβάσει γράφοντας «Λατρεύω την πεθερά μου». Έλα οικογένειες οι ανοιχτές, οι ωραίες. Οι Βραζιλιάνοι ρε παιδί μου, δεν κολλάνε πουθενά. Οι προοδευτικές. Δημήτρη μου, είσαι στο γήπεδο. Ξεσαλώνει η γιαγιά. Ωραία, ξεσαλώνει. Εντάξει, τώρα στο γήπεδο τώρα να κάνει στριπτή η γιαγιά. Είσαι στο γήπεδο με την πεθερούλα σου. Οποιοδήποτε να κάνει δημόσια στριπτή τώρα, γιατί να το κάνει. Εντάξει τώρα, σιγά. Γιατί συγγνώμη, εδώ πάνε και να πανηγυρίσει τον αγώνα. Μια κοινωνία αχταρμά. Γιατί στο γήπεδο δεν είναι κάποιοι. Λίστες γριές που δίνονται. Ναι, πραγματικά. Στο γήπεδο δεν είναι κάποιοι που με το που μπει γκολ βγάζουν κατευθείαν την μπλούζα του. Και πριν τον γκολ. Ναι, και πριν τον γκολ. Και είναι και κάποιοι που λες εσύ βγάλτη. Είναι κάποιοι που λες ξαναβάλτη, ξαναβάλτη. Ντύσου όπω είσαι. Εγώ θα φέρω την εξυγίανση σε αυτήν την κοινωνία. Να έχω στα χέρια μου μία αφίσα εδώ πέρα τη Νίκη. Δεν ξέρω αν είναι τρολ, αν όντως το έχουν. Φοβάμαι πως δεν είναι, αλλά τέλος πάντων δεν το ξέρω. Ανέβασε και ο Light που λέει ρε παιδί μου, μη με σκοτώσει μπαμπάκα, ο αυνανισμός είναι φόνος. Μάλιστα. Τα σκοτωμένα μας αυτό το χειροκρότημα. Αυτό, Βασιλή. Λοιπόν, να πάμε. Αμάντα, σε αποδεσμεύω γιατί μας τα έκανες πολλά. 6, 9, 8, 10, 14. Σήμερα είναι οι αγώνες. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, να σου πω εγώ αύριο πώς θα τα κάνω. 6, 9, 8. καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι τώρα, έχει τροχιαστεί κατά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα. Oh yes, I do. Εδώ είμαστε. Μέλισσες 30-40 στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι. Ένα λεπτό μετά τις 9, Η Νάσια στο Γιώργο ήταν η αφιέρωση αυτή 30-40 που ακούσαμε τώρα. Έτσι τέλεια. Για να ξέρετε, βέβαια. Έτσι όπως όμως, ναι, αλλά. Στο ευρύτερο πλαίσιο του θέματος του σημερινού της ημέρας δεν είναι πάρα πολύ κολακευτικό αυτό. Γιώργη! Η Νάσια στο Γιώργο αφιερώνει το 30-40. Θα σε αγαπώ στο για Γιώργο, πάντα. Θα σε αγαπώ για πάντα. Την ημέρα που εμείς έχουμε θέμα, ποιους δεν θυμόμαστε ότι έχουμε συμβρεθεί. Και τη λίστα σου θυμίζω. Και εκείνη του λέει 30-40, θα σε αγαπώ για πάντα. Δεν ξέρω, δεν αναγκατεύομαι. Να το αποκαλύψω τώρα που το έχω πάρα πολύ χαρά και θέλω να σας το πω. Ότι αύριο θα είναι κοντά μας. Σας είχα πει, θυμάστε που έγινε μια ιστορία όταν σας άρεσε πάρα πολύ και έγινε και viral το βιντεάκι που λέγαμε για τον Οδυσσέα και τον γιο του Οδυσσέα, του γιου του Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο και τον Τηλέγωνο. Βέβαια. Και το είχαμε παρομοιάσει με το Game of Thrones, το οποίο, η οποία παρομοίωση είναι από έναν φίλο μας, ο οποίος μάλιστα μας ξέρει και μας ακούει ενίοτε. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τέτοιους ακροάτες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι να έχουμε. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Λουκόπουλος, ο οποίος είναι ο mythologist. Α, μάλιστα. Στο TikTok, στο YouTube. Έχει σπουδάσει αρχαιολογία και με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο συνδέει τις ιστορίες που είναι από μόνες τους ενδιαφέρουσες, κατά δική μου γνώμη, αλλά. Κατά την ευρύτερη γνώμη μπορεί και να μην είναι. Βρίσκει λοιπόν τρόπο να ενώνει και να εντοπίζει κοινά σημεία ανάμεσα στη μυθολογία, στις ιστορίες της μυθολογίας και σε ερεθίσματα που υπάρχουν τώρα.
Στον κινηματογράφο, σε σειρές, στη σύγχρονη pop κουλτούρα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Και στα συνδυάζει πολύ ωραία και στα λέει ωραία και είναι ένα ωραίο, ξεκινάει ένα ωραίο παραμυθάκι που καταλήγει στην τωρινή, στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά σας. Θα είναι αύριο κοντά μας ο Mythologist, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα θα μιλήσω στους άνδρες. Ακούστε, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος περιμένετε ακόμη να σας πω για την κολόνια. Θα πάρουμε τη Ζαρίφη σε λίγο και θα μάθουμε. Λυσάξανε. Και Ντόμ Φόρτ. Θα σας το πω. Παρ' όλα αυτά, είμαι ο κατεξοχήν που ένα ζελέ στο μαλλί, με αυτό, μπάνιο, άρωμα και aftershave. Ως εκεί. Δεν πρέπει. Για πες τα. Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι αν φροντίζεις καθημερινά λίγο τον εαυτό σου. Σε βάθος χρόνου, στη συνέχεια δηλαδή και στη συνέπεια, θα βγεις κερδισμένος. Και κάτι που μπορεί να φανεί που μπορεί να φανεί σε 10 χρόνια, δεν θα το έχεις τώρα. Όπως μπορεί να το έχεις αν δεν φροντίζεις τον εαυτό σου. Δεν θα φανεί τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η σειρά η Vican. Θέλω να την. Μάλλον η εταιρεία είναι η Vican. Η σειρά λέγεται Wise Men. Σοφοί άνδρες. Θες λοιπόν να είσαι σοφός άνδρας, θα φροντίζεις τον εαυτό σου. Έχει, και αυτό δείχνει ότι έχουν οι άνθρωποι ασχοληθεί, πολύ εξειδικευμένα προϊόντα, εξειδικευμένα εννοώ για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν σου λέει δηλαδή πάρε μια λοσιόν, αλείψου ολόκληρος και θα έχεις όλα τα αποτελέσματα όπως που σου λένε. Γενικά, ναι. Οι άντρες, ας πούμε, παλιότερα, οι πατεράδες μας το είχαν λίγο αυτό. Ένα που έκανε για μαλλί, σώμα, πόδια, μάτια, δόντια. Ναι. Όχι. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά που έχει διάφορα προϊόντα με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πάω, ας πούμε, στο τέταρτο κατά σειρά. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Ακούστε. Wise Men Bold Head 3-1 Kert Cream. Είναι, είναι αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική κρέμα για το εκτεθειμένο δέρμα της κεφαλής. Έτσι. Ωραίο. Εξειδικευμένο για τους ανθρώπους αυτούς. Για να μην καίγεται, για να είναι καταπραϊντική και να προστατεύει. Διατίθεται μάλιστα σε δύο αρώματα. Διαλέγεις αυτό που σου ταιριάζει. Το spicy με νότες κάρδαμου και bitter orange, διαβάζω εδώ. Και το fresh που είναι πιο ανάλαφρο. Mask και σανταλόξυλο. Αχ, τι ωραίο. Αυτό είναι ειδικό γι' αυτό. Έχει, ας πούμε, aftershave ενυδατική και αντιρρητηδική. Αυτή είναι η Wise Men All in One. Αυτό, ας πούμε, το όχι, αλλά είναι τρία συγκεκριμένα. Ναι. Για συγκεκριμένο αυτό το βλέπω λόγο. Τώρα, είναι το γαλάζιο με το μαύρο, έχουν και ωραίο έτσι αμπαλάς και τέτοια. Τα κοιτάω αυτά. Αυτό έχει, απορροφάται γρήγορα, δεν αφήνει λιπαρότητα, έχει αρώμα κέδρου, δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Υπάρχει για αυτούς που έχουν μουσια. Υπάρχει λαδάκι για τα μουσια και τζέλ για τα μουσια. Για να τα προστατεύει, να τα μαλακώνει και να είναι ωραία, ρε παιδί μου, και εσύ να χαίρεσαι να τα. Και εσύ να χαίρεσαι να, λες, να σκέφτεσαι και να χαϊδεύεις τα μουσια σου. Γενικά, όποιος. Αυτό λέγεται Wise Men Beard Oil, ας πούμε. Όποιος αποφασίσει να έχει μουσάκι, θέλει λίγη περιποίηση. Δεν είμαστε ο παπάς του χωριού στα 70's, παιδιά. Ναι. Ή μην έχετε, ρε παιδί μου, που τρώτε και μένουν πάνω να πούμε το. Flavor Saver. Jesus. Εδώ Δημήτρη, τι έφαγες. Λοιπόν, τα βρίσκεται μόνο στα φαρμακεία. Τώρα από την προσοχή σας, Vican λέγεται η εταιρεία. Wise Men, αν έχετε 5 λεπτά, μπείτε και δείτε τη σειρά των προϊόντων. Υπάρχει και διαγωνισμός. For Wise Men, we love με Viber. Θα δώσω ένα πακέτο. Έλα. Τώρα θα το δώσεις τώρα. Θα δώσω ένα πακέτο τώρα. Θέλετε. Όχι τώρα. Όχι, δώσ' το τώρα, δεν πειράζει. Και άμα αφού δεν έχουν διαβάσει κανένα μήνυμα, θα πλακώσουν και θα τσεκάρουμε με το Βασίλη. Να δώσω. Λοιπόν, για να τα γνωρίσετε λοιπόν, γιατί πραγματικά εγγυώμαι για αυτά, για αυτούς είναι για τους άνδρες που μέχρι τώρα δεν ήθελαν, το απέφευγαν. Ήρθε η ώρα να περάσετε σε αυτό το στάδιο. Του φροντίζω τον εαυτό μου, μυρίζω ωραία, νιώθω ωραία, δείχνω ωραία. Wise Men All in One Cream λοιπόν. Wise Men Sour Gel. Το αφρόλουτρο μας. Wise Men Beard Jelly και Wise Men Bold Head που σας είπα πριν. Αυτά τα τέσσερα προϊόντα. Στείλτε τη λέξη, στείλτε Wise Men στο 6981041104 και 6 στο Viber και θα τσιμπήσετε το πακέτο. Πάρα πολύ ωραία. Και στα ελληνικά να το γράψετε, να ξέρετε, είστε μέσα. Και γυρνάω εγώ στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Η Μάπησα Ιωάννα λέει: καλημέρα, Μάπες. Σχέση 2 μηνών. Γνωριμία σε μπαρ. Καπετάνιος αυτός. Μην με ρωτάτε όνομα, δεν θυμάμαι. Μετά από 2 μήνες εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε ξανά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο καπταμπουχός. Και εγώ λέει δεν τον θυμόμουν. Νομίζω ότι από τότε είχα τη μικρή αυτή άνοια. Είδες, ρε παιδί μου, είναι και θέμα επιλογής καμιά φορά. Πώς σου φέρθηκε. Βέβαια. Ναι. Αν θες να τον θυμάσαι, αν δεν θες να τον θυμάσαι, και τελείως υπόθεση. Είδες Πινελή στο φανάρι δίπλα μου στο μάξι. Λέω, πού τον ξέρω. Όχι, ρε, έλα, ρε, δες, ναι. Ψέματα, λες. Δεν καταπερίμενε. Και μου απαντάει ο σύζυγός μου. Καλό πρώην σου είναι.
Σχέσεις που θέλουμε να ξεχάσουμε το θέμα ημέρας. Μου στέλνει και ο Κολοκυθάς γιατί το, η Tom Ford, παιδιά, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω μυρίσει. Αυτό σας λέω μόνο. Φέρε τι πάθαμε. Θα το βρούμε. Θα πάρω τη Ζαρίφη μόλις ξυπνήσει. Κάτσε. Άκου τώρα. Α, εδώ η Μαρίνα σου λέει: Δημήτρη, μην ανησυχείς. Υπάρχουμε κι εμείς που θυμόμαστε τα πάντα γιατί κάναμε σχέσεις επειδή ερωτευτήκαμε. Ναι, ρε παιδιά, εγώ δεν κατακρίνω. Μπορείς, ρε παιδί μου, να κάνεις και σεξ και σχέση και ό,τι θες να κάνεις. Αλλά το να μην θυμάσαι είναι υποτιμητικό και για σένα και για τον άλλον. Ρε παιδιά, όταν δηλαδή, ξεκινήσεις να βγαίνεις με έναν άνθρωπο. Υπάρχει συνέβρεση, βρε Ιωάννα μου. Έχω μπει μέσα σε έναν άνθρωπο και ο άνθρωπος έχει μπει μέσα σε μένα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι απλό. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει έτσι όπως το έχετε κάνει. Mm. Θα το πω, θα σας κατηγορήσω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε σεξ και την άλλη μέρα να περιμένουμε τηλέφωνο εμείς, οι άντρες. Αν μην περιμένεις, δεν σε πάρει. Δηλαδή, να λέμε. Να έχουμε, δεν πρέπει, υπάρχει λόγος ανασφάλειας. Πρέπει να το διασκεδάζουν όλοι, να περνάνε καλά όλοι. Όχι, γιατί ρε, εγώ δηλαδή μου, νιώθω πάντα ότι μετά το σεξ την άλλη μέρα πρέπει να επικοινωνήσω. Φυσικά για να μην πρέπει. Νομίζει η κοπέλα ότι την εκμεταλλεύτηκα. Φυσικά και πρέπει έτσι, να το κάνεις. Τώρα ανάποδα το κάνετε. Πρέπει, έτσι όπως το λέτε και που έχετε λίστες με εμάς, θα περιμένουμε εμείς τηλέφωνο από εσάς να δούμε αν σας άρεσε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί. Ή αν μας έχετε για. Αν μας εκμεταλλευτήκατε. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί στους άντρες. Υπάρχει αυτό που λες ότι εξαφανίζονται οι άλλοι που θα πάρουν και ένα τηλέφωνο κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στα κορίτσια. Υπάρχουν αυτοί που θα υπάρχει αυτή που θα εξαφανιστεί, υπάρχει αυτή που θα περιμένει να την πάρει, υπάρχει αυτή που θα σε πάρει εκείνη. Μετά εγώ το απλά... σεξ, για να τα, μετά το σεξ. Μετά το σεξ. Ναι. Ποιος περιμένει τον άλλον να πάρει τηλέφωνο. Ο άντρας κανονικά πρέπει για μένα να παίρνει τηλέφωνο. Α, μπράβο. Και ας το μου πείτε πατριαρχία και όχι, θα λέω πατριαρχία. Μου. Όχι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Άξ. Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ δεν βλέπουμε αυτό όμως. Ο... ναι. Γιατί εδώ αν έχει. Όχι, α, μπράβο. Κατάλαβε ναι. Ναι. Γιατί εδώ αν μιλάμε για το ότι δεν έχω λίστα να πούμε. Δεν έχω, άμα δεν θέλω δεν παίρνω. Και δεν θέλω και να με πάρει κιόλα. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά εγώ εκεί που έχω την ένστασή μου είναι η εξής. Όταν ξεκινάς, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και ξεκινάς να βγαίνεις μαζί του, δεν μπορείς να ξέρεις αμέσως αν θα κάνεις μία σχέση ή οτιδήποτε. Εννοείται. Πρέπει αυτό. Να περάσουν, ας πούμε, 2, 3, 4 μήνες για να πεις ότι εγώ θα συνεχίσω με αυτόν τον άνθρωπο γιατί μου αρέσει αυτό, γιατί μου αρέσει εκείνο, μου αρέσει το άλλο. Εν τω μεταξύ έχει προηγηθεί και το σεξ και όλα τα ξεκάνει. Βλέπεις λοιπόν τους. Αλλά αν δεν σου αρέσει να συνεχίσεις. Τέλειωσε, πάει. Γιατί παλιά... αυτούς δεν μπορείς να τους θυμάσαι όλους. Ναι, ρε Ιωάννα, δεν γίνεται. Όλους ακούω. Γιατί άμα κάνεις πρώτα σεξ και μετά γνωρίζεσαι με τον άλλον, ας πούμε αυτό το κάνουν οι γκέι σου. Όχι, μέσα στη διαδικασία σου λέει. Τέσσερις μήνες απάνω. Στον τέταρτο μήνα θα πας να κάνεις σεξ. Για δούμε αν πάει για σχέση σοβαρή. Παρ' όλα αυτά, ρε Κολοκυθά, σου λέω ότι δεν τη θυμάμαι. Από το πρωί το λέω. Περιμένουμε να ξυπνήσει η Ζαρίφη να μας την πει. Τι είναι ότι φοβερή η Κολοκυθά. Δεν γίνει τώρα ο Γιάννης, θα μας χαλάει την εκπομπή. Φοβερή. Φοβερή. Και τα αγόρια πάντως. Είναι καλό παιδί, α πούμε. Και τα αγόρια το έχουν το συνήθειο με τις λίστες. Εδώ ο Παντέλος λέει: Η παρέα του αδερφού μου στην Πάτρα ως φοιτητές 5 χρόνια είχαν μπολάκι και που έβαζαν μέσα τα χαρτάκια με τα κορίτσια που είχαν βρεθεί. Άκου τώρα. Και κάποιες κοπέλες ήταν γραμμένες και στα 3 μπολάκια. Τρίμπολο. Άρα, το λεγόμενο μπολέρο. Άρα, κάποια από αυτές τις κοπέλες είχε μια λίστα που είχε και τους 5 φίλους. Έλα, ηρεμήστε τώρα. Ναι, έτσι δεν πάει. Ρε, παιδιά. Τι. Εντάξει τώρα. Σιγά. Έλα μωρέ τώρα. Δηλαδή άμα κάνουμε σεξ και την άλλη μέρα δεν μιλάει κανένας με κανέναν, ναι, τι σεξ κάναμε δηλαδή. Δεν έχετε καμία. Δηλαδή εντάξει. Mm. Να πούμε καλημέρα στο Ευαγγέλιο. Το λέμε στιγμή. Και παλιά. Τι λέγαμε όταν θέλαμε να βρίσουμε κάποιον. Τι λέγαμε. Θα σε αυτόσω λέγαμε. Λάθος. Αυτό σημαίνει ότι εγώ. Λάθος. Καλά λέει ο Βασίλης. Επιβάλλομαι. Όχι επιβάλλομαι. Πώς να το πω. Υπάρχει μία σχέση διεκδίκησης και σε κέρδισα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Τώρα εδώ που τα κάνετε. Από ποιο πλανήτη έχει κατέβει το παιδί. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή είναι σαν το. Είναι το. Πώς λέγεται. Έπαθε κεφαλικό τώρα. Είναι το λιοντάρι. Έπαθε χρονοπούλιο. Είναι το λιοντάρι και η αντιλόπη. Και είναι σαν να μασάει μία το λιοντάρι, μία η αντιλόπη το λιοντάρι. Δεν γίνεται. Το λιοντάρι θα φάει την αντιλόπη. Έτσι είναι και ο κύκλος της. Λιοντάρι, άκου. Μερικές φορές. Αυτή που βλέπεις εσύ ως αντιλόπη είναι η ένα. Καλό μου λιοντάρι. Κατάλαβες. Άι μωρή αντιλόπη. Για πάρε ζάρι. Καταστροφή σήμερα με το άρωμα μα και με τις λίστες. Μα δεν ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται να πούμε. Εγώ δεν μιλάω τώρα για φύλλα έτσι. Μιλάω ναι. για attitude, για συμπεριφορές. Θα πρέπει ένας να είναι η αντιλόπη και ένας να το λιοντάρι. Εντάξει, δεν μπορεί το λιοντάρι να είναι η αντιλόπη και το λιοντάρι. Είναι απλά η αντιλόπη επειδή τα παλιά τα χρόνια... Σου λέει πολύ αντιλόπη έμεινα. Δεν γίνομαι και λίγο λιοντάρι, μπας και εδώ ο Χαίρι. Ναι, αλλά το λιοντάρι έχασε τον προορισμό του. Πρόσεχε, γιατί. Ας γίνει αντιλόπη. Ας γίνει αντιλόπη, τι να του κάνουμε. Ναι, αλλά έχουμε γεμίσει αντιλόπες. Αυτή την έννοια, γι' αυτό έχουμε γεμίσει αντιλόπες. Καλά τα λέει η Νίκη. Ψηφίστε Νίκη. Έλα, βγάλτε μου, πού είναι. Δεν απαντάει. Δεν σηκώθηκε. Εντάξει, παιδιά. 10 η ώρα, ντροπή. Ο Χριστάρας εδώ λέει: Μάπες, το μακρινό 2001 δούλευα σεζόν Χαλκιδική. Πέρυσι λοιπόν είχαμε μία συνάντηση στο γραφείο με εξωτερικό συνεργάτη. Περίμενε λίγο. Α, τι παίρνουμε, Ζαρίφη.
Δεν πρόκειται. Πού να κοιμάται, ρε παιδί μου, το κορίτσι. Αφού πήρε τηλέφωνο τώρα. Α, πήρε. Α, με βάζει τ' άρωμα. Γάμο. Πέτει, πάθαμε. Χλωριδεύει, Ζαρίφη. Είμαστε με τα 4 εκατοστάρικα στο χέρι, έτοιμοι να αγοράσουμε και δεν ξέρουμε ακριβή. Ποιο. Σας είπα ότι είναι ακριβή, παιδιά, αυτή η κολόνια. Δεν είναι. Απλά είναι ωραίο το άρωμα. Είναι το ότι πιο ωραίο έχω μυρίσει. Θα τον βρούμε εμείς τον τρόπο και τη ρέπλικα. Μη σε νοιάζει σήμερα. Πάμε, έλα, προχώρα. Λοιπόν, πέρυσι λέει εδώ ο Χριστάρας. Δούλευε σεζόν το 2001, πριν πολλά χρόνια. Και πέρυσι είχαν μία συνάντηση στο γραφείο με εξωτερικό συνεργάτη. Μπαίνει μέσα, με κοιτάει, την κοιτάω, μα συστήνουν και σκαλώνω. Αισθάνομαι ότι την ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι. Οι επαγγελματικές συναντήσεις προχωράνε. Την τελευταία μέρα πάμε για τη συμφωνία στο τραπέζι. Καθόμαστε λοιπόν, μιλάμε και μου λέει: θα ορκιζόμουν ότι σε γνωρίζω από παλιά. Απαντά κι εγώ κάτι, ότι κάτι μου θυμίζει. Πετάω και την επική ατάκα και καλά είχαμε πάει μαζί φαντάρι. Τες πάλι, θυμηθήκαμε μαζί το καλοκαίρι του 2001 τι είχε συμβεί. Μαζί όμως. Εδώ το είχαν ξεχάσει πάλι και οι δύο. Άρα διάφορο. Εκατέρωθεν. Όχι απλά διάφορο, πέρασε και δεν ακούμπησε. Πώς να το πούμε. Η Δήμητρα λέει: εγώ πάντως, σαν γνήσια παλαιοφαλιριώτησα, που σέβομαι τον εαυτό μου, όλες τις ερωτικές συνευρέσεις τις είχα εκτός όριου θύμου. Για να μην έχω, λέει, κακά συναπαντήματα. Φίλοι μου, εκτός το τι, εκτός. Εκτός των σύνορων του παλαιοφαλιριού. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Επέλεγε πάλι σε περιοχές. Η αλήθεια είναι, πω, Παναγίτσα μου, στην περιοχή σου δεν είναι όλα μαθαίνονται. Δεν μας έλεγε η Ιωάννα για μια γνωστή της που αναγκάστηκε να παντρευτεί σε διπλανό χωριό. Ναι. Ναι, επειδή είχε πάρει 8 από το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Εντάξει. Και εδώ η Φιλενάδα σου λέει: παρόλο το Δήμο, θα πάρω το διπλανό. Πάρει 8 από την 8-9. Μπερδεύτηκε, νόμιζε λόγω του ότι λέγανε έτσι στο χωριό ότι πρέπει κάτι να κάνει. Όλοι παίρνουν 8 από την 8-9. Συνεχίζουμε. Η Λίζα εδώ έχει τρομάξει. Λέει: παιδιά, αν αυτή η λίστα πέσει σε λάθος χέρια. Αυτό! Επίσης, μπράβο, Λίζα. Γι' αυτό πρέπει να τα γράφει συνθηματικά, Λίζα μου. Πάρ' το Λίζα και βάλε το κορνίζα. Τα ονόματα, ρε Ιωάννα. Να πούμε καλημέρα στη Λάρισα που μας ακούνε. Αδέρφια μας, καλημέρα. Βλέπετε, κάνουμε εκπομπή για εσάς και για τα Γιάννα να κάνουμε και για τα Χανιά και για το Ηράκλειο κάνουμε και για τη Χαλκίδα και την Τρίπολη. Τους αναμεταδότες μας, τους αγαπημένους. Ο Νικόλας Ρομαντικός λέει: καλημέρα, παιδιά. Δεν χρειάζονται λίστες. Αν δεν το θυμάσαι, απλά δεν άξιζε να το θυμάσαι. Μωρέ, εντάξει, μπορεί και αυτά τα σφινάκια που λέγαμε. Ρε παιδιά, τι ζούμε. Αυτό μου στέλνει ο Κολοκυθάς. Ορίστε, τι, ρε παιδιά, δεν μπορεί να ζούμε σε αυτήν. Γι' αυτό δεν έχω κοπέλα. Γι' αυτό δεν έχει κοπέλα. Βασιλική, γι' αυτό δεν έχω κοπέλα. Γι' αυτό δεν έχω κοπέλα. Ξεκίνα να μπαίνει σε λίστες. Μα τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Κάνεις σεξ μια βραδιά και την επόμενη έχεις άγχος. Και λες, άμα είναι να ξυπνήσω με άγχος, σχέσαι. Θα με πάρει, δεν θα με πάρει. Μήπως πρέπει να πάρω εγώ, μήπως πιέζω. Μήπως μετά σε πιάνουν άλλα τώρα με αυτά τα αυτά και τα λοιπά. Καλά, μήπως έγινε κάτι που δεν ήθελε και αυτό και θα μου πει τώρα δεν ήθελα και τα λοιπά. Ναι. Έχεις και αυτά στο μυαλό. Ναι. Υπερβολικός ναι. είμαι. Όχι, δεν είσαι υπερβολικός. Ωραία, γι' αυτό. Ναι. Τι θες τώρα. Το πουλάς. Όχι, παιδί μου. Νίκη! Δεν βρεις γυναίκα ποτέ. Μη με σκοτώνεις μπαμπάκα. Ο αυνανισμός είναι φόνος. Το λέει ξεκάθαρα η Νίκη εδώ το σπασμάτι. Πολλέ παγκοσμίματα και αγγραφίσα τότε. Μπαμπάκα μου, παιδάκια μικρά με αγγελικά φτερά. Τι έχουμε. Ορίστε. Για μισό λεπτάκι εδώ να δω τι συμβαίνει. Τι έλα. Πού είναι. Α! Το έχασα, ρε Βασιλική, ποιο λες. Πάντως εδώ θα έχει το βρούμε. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μην θυμούνται τα σεξ. Και όμως δεν θυμούνται, Γιάννη, δεν τα θυμούνται. Και το έχουν και σημαία. Με το τραγούδι λες, Βασιλική. Άντρες γυναίκες. Θυμάστε, παιδιά, στο πρώτο Ελλάδα έχει ταλέντο. Ένα καταπληκτικό συγκρότημα που είχε βγει και νικητές που έκαναν υπέροχες διασκευές τραγουδιών. Το μεγάλο του hit, Βασιλική μου, ήταν το. Είναι μια γαϊδουριά, ρε παιδιά. Και μη με ρωτάς, είναι μια γαϊδουριά. Ναι. Πού είναι αυτή, είναι αυτή να τους φέρουμε, να τους κάνουμε μια ζωή. Είναι η Κίσμα Διάμ, θυμάσαι που είχαν και το καταπληκτικό Αγαμία. Από το Μαμαμία. Φίλε. Αγαμία. Δεν σ' αντέχω πια. Για βάλτο το βάλω ρινγκτόν. Δεν το θυμάστε, ρε. Για βάλτο ρε Βασίλη αυτό. Είναι ο ύμνος σου. Έλα ρε, ο ύμνος, πολύ ωραίος. Ήταν οι νικητές τότε σε εκείνο το πρώτο Ελλάδα έχει ταλέντο με τον Περίτη Μαγκύρα και τον Ψινάκη, αν θυμάστε. Που ήταν η επιτροπή στον Αντένα. Ωραία ήταν αυτή. Εντάξει, τέλειο. Ρε, πού είναι αυτό, να πάρω το δίσκο. Πολύ καλή είναι. Κούπερ, γιατί είσαι παραξενεμένος πολύ με αυτά που ακούω. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχει πάρει φωτιά το Μαπεσόου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Άνοιξε τώρα κάτι. Δεν μπορώ, σκάσαμε να πούμε το πράγμα. Έκλεισε αυτό. Λοιπόν, να σα πω για το Vodafone Σίγιου τώρα, μια που να πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, νέα Σίγιου πακέτα με περισσότερα data και λεπτά από ποτέ. Με 10,9 ευρώ δηλαδή, έχει 1,5 GB και απεριόριστα λεπτά ομιλία για ένα μήνα. Όταν οι άλλοι κάνουν τις προσφορές του Vodafone Sigiu, το Vodafone Sigiu πάει ένα βήμα πάρα πέρα. Θα κατεβάσετε το MySigiu application και θα έχετε το Vodafone Sigiu Shake. Τσεκάρετε το Shake, Shake. Αυτό που ήρθε για να ταράξει τα νερά. Shake, Shake, Shake. MySigiu application λοιπόν κάνει Shake και έχεις δώρο 6,5 GB. Άλλο αυτό.
Άλλο αυτό, αυτό είναι full data. Το άλλο έχει και απεριόριστα λεπτά. Τσεκάρετε Vodafone Sigiu, κατεβάστε My Sigiu Application. Έχει στείλει εδώ μια φίλη φίλο, νομίζω φίλη πρέπει να είναι. Μήπως είναι φίλη φίλου. 1,5 μήνα τώρα μιλάμε. Έγινε πρόσφατα το καλό μεσημεράκι. Mm. Και μου στέλνει κάθε μέρα σαν να έχουμε σχέση. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί, αλλά μιλάμε καθημερινά. Αυτό λοιπόν θα το θυμόμαστε, μα τελικά μιλάμε μόνο. Οχ. Γιατί δεν βρίσκεστε, ρε παιδί. Οχ, 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 δεν μ' αρέσουν αυτά. Κοπέλα το λέει. Πρέπει να είναι κοπέλα, ναι. Στείλε μα, είναι σημαντικό. Τι συζητάμε. Σου λέει ότι μιλάγανε 1,5 μήνα, συναντηθήκανε, έγινε ό,τι έγινε. Και μετά ξαναμιλάνε. Τη στέλνει κάθε μέρα, αλλά δεν έχουν ξανασυναντηθεί. Γιατί. Γιατί υπάρχει άλλη. Είναι παντρεμένο. Μήπως γιατί τη θέλει καβάντζα και ταυτόχρονα ψάχνει να βρει κάτι άλλο. Μήπως ναι. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά, οι άντρες που έχουν τρεις να πούμε και εμείς ψάχνουμε και δεν έχουμε μία. Έλα, βγάλε. Βγάλε τη λίστα. Βγάλε τη λίστα. Έλα. Εγώ δεν κρατάω τέτοια λίστα. Οι πολυπρόσωποι. Με φλαλάκες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι τώρα, μια που να πάρουμε και μία ανάσα, παιδιά. Σκάσαμε. Είμαστε σε αυτή την ηλικία που όταν τραγουδάμε πολύ, φουντώνουμε. Όπως έλεγε το ο φίλο μου και θα το πρωί. Μη μου τη λέτε, λέει, δεν μπορώ, φουντώνω. Λέει και είσαι μέσα στην ηλικία που φουντώνω εύκολα. Α, το και η Σοφία το λέει. Μιλιούνια λέει αυτοί οι άντρες. Μιλιούνια. Ποιοι αυτοί που κάνουν σεξ και φεύγουν. Απλά όχι, σε κρατάνε στην ομιλία. Απλά σε κρατάνε στην ομιλία. Και οι γυναίκες τώρα σεξ που και φεύγουν και μάλιστα δεν το θυμούνται και μετά. Ναι, αλλά οι άντρες είναι ακόμα πιο τέτοιοι γιατί σε κρατάνε και στον πύρι-πύρι μετά, κατάλαβες. Γιατί ρε παιδιά, ως πύρι-πύρι δεν γνωριστήκαμε. Τουλάχιστον αυτό να το κρατήσουμε, το χάσουμε. Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πολλά τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Τραγούδια τα οποία τα άκουγες πολύ άνετα και το πρωί ξυπνώντας. Ναι. Και το «Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα». Και την ακατάλληλη τη σκηνή είναι αυτά τα morning coffee. Τα morning coffee και τραγούδια. Ωραία, ναι. Τα οποία δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά πολλά τέτοια. Και το. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει και όλα αυτά. Βέβαια. Δηλαδή χαρούμενα τραγούδια. Ίσως είναι η εύκολη λύση. Όχι τόσο εύκολη βέβαια, αν θες να κάνεις επιτυχία, αλλά η εύκολη οδός. Μύρλα, ρε παιδί μου, με παράτησε τον παράτσα, καψούρα. Την παράτσα, καψούρα, μπαλάντα. Που και σε αυτά διέπρεψε. Μέσα, αλλά μέσα. Είχε και αυτά τα τραγούδια τα οποία ήταν τα έτσι, πολύ πρόσχαρα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ένα αναμονή τη Κατερίνα Ζαρίφη να ξυπνήσει, να μα πει ποια είναι αυτή η ρημάδα η Tom Ford που μου τι έχετε στείλει όλε. Σα είπα είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετική και unisex για όλου σα. Εγώ σα την προτείνω, δεν σα λέω να την πάρετε ωστόσο. Γιατί ξαναλέω είναι ακριβή. Αυτό είναι το My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου, νομίζω το έχετε καταλάβει. Εδώ στο Mappe Show την εκπομπή Βόθρο, την εκπομπή Κατήφορο, την εκπομπή Λακούβα, γεμάτη μάλιστα με λασπόνερα. Πατάς μέσα, δεν κάνει να μπει στα χαλιά. Ή εν πάση περιπτώσει, αν μπει, μην κατηγορείς τη Λακούβα. Τι θέλεις, τι θέλεις που να μη σε σιώξεις, θα βρίσκω πολύ Έλα, τι θες, έχει συμβεί κάτι άσχημο, αν δεν έχει πεθάνει, γιατί με παίρνεις τόσες φορές. Άστα. Έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει πολλά, σου λέω. Καταρχάς, τι, και πρέπει να τα λύσουμε τώρα. Τι είναι, καταρχάς, να επιβεβαιώσουμε, το καταλαβαίνετε, ότι όντως την ξυπνήσαμε. Κατερίνα Ζαρίφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χειροκροτήσετε κιόλας. Για να πάρεις το διάλογο. Έτσι είναι αυτός ο άνθρωπος που όταν ξυπνάει έχει πάρα το χαμόγελο στα χείλη. Πώς λέγαμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που κουβάζει το τραγουδάκι του το πρωί και ξυπνάει ωραία. Σαν τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη είναι. Το Χατζηγιάννη δεν θα τραγουδίσετε εσείς του Χατζηγιάννη. Τη τίτλη του τέλους. Ρε παιδί μου, τώρα ξύπνησες. Πού τη βρίσκεις την ατάκα. Γι' αυτό σε θέλουν όλες. Γι' αυτό τη θέλουν όλες οι εκπομπές. Όλες οι εκπομπές. Α, γι' αυτό με πήρατε με θέλουν. Αλλά στο τέλος η περιζήτη θα πάρει. Να μην πω. Έλα, μια χαρά θα είναι. Όλοι σε θέλουν. Να σου πω. Έλα, σου πες μου, ρε παιδί μου, την Κολόνια να πούμε την Tom Ford, πώς λέγεται. Γιατί την έχω πει στους ακροατές, έχουν τρελαθεί όλοι. Να πούμε, οι δημοσιογράφοι από τον Sky παίρνουν. Τη βάζουν όλοι. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου. Η Tom Ford. Τη βάζουν όλοι. Δεν φτάνει για όλου. Μωρέ, δεν έχουν λεφτά να την πάρουν. Πες. Tom Ford, πώς σωστό λέει. Και αυτό, μιλάκο μου. Παιδιά, είναι ακριβή, είναι μια ακριβή κολόνια. Υπάρχει βέβαια μία πριν την αποκαλύψουμε. Υπάρχει μία πιθανότητα αυτή που μου πάνε και τα παιδιά έχει δίκιο. Να είναι τόσο ωραία σε σένα αυτή η Κατερίνα. Γιατί εγώ από όχι, σένα την έχω μυρίσει. Είναι σε όλου. Ναι. Το δοκιμάζουν όλοι γιατί δίνω πολύ ελάχιστο από αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ελάχιστο. Και μου ζητάνε και από ντροπή δίνω. Τι να κάνω. Το πληρώνω, δεν το παίρνω. Το πληρώνω, δεν το παίρνω. Εσύ με είχε τέτοια κατανόηση που τρίφτηκε σε πάνω μου. Πώ τρίβανε τα χαρτιά τα περιοδικά. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Με έναν μη ερωτικό τρόπο το έκανα.
Με ένα μη ερωτικό καλό, όπως κάνω τα χαρτιά στα πνευματικά. 6 ώρες, ρε παιδάκι μου, ήρθε το πρωί. 10 η ώρα, ωραία και ωραία, βαμμένη κτλ. 10 με 6 είμαστε. Με 4. 10 με 4. Ηρέμησε, να το πω εγώ, τα λέγανε εσύ. Συγγνώμη, εγώ επιβεβαιώνω. Με 4 η ώρα. Μέχρι τις 4 μύριζε. Ωραία. Μύριζα, εγώ είμαι ωραία. Ποτέ δεν μύριζα άσχημα. Δεν μπορώ, όχι. Έχω αυτό το θέμα. Φτούφτου να μην σε ματιάσω, βρε κορίτσι μου. Τα καλύτερα. Είναι το ήρτζι μου αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα και το άρωμα με παίρνει από τα 8,5 ώρα με παίρνει για το άρωμα. Θα την πληρώσουν οι ακροατές τώρα. Θα δώσω άλλο. Ήρτζι μου είναι. Έλα, δώσ' το. Ποιο είναι. Πες το. Electric cherry. Electric cherry. Φανταξιάστο. Τι ωραία από μέσα σαν την πιέρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Το περιμένουμε από τις 7. Τέτοια αναμονή κοινού, ούτε για να δούμε ποιος βγήκε νικητής του Big Brother από τον Τζάκα και τον Πρόδρομο, να πούμε. Ακούστε με λιγάκι, έχει και το Lost Cherry, έχει και ένα άλλο που δεν ασχολήθηκα. Electric. Το Electric Cherry. Το Electric. Κατερίνα, τώρα θα μας βάλεις να βάλουμε βαθιά το χέρι. Όχι το Lost Cherry, το Electric Cherry. Το Electric. Αλλά και το Lost Cherry. 160 ευρώ. Πολύ ωραία. Α. Ναι, ακούστε με τώρα. Τα πόσα είναι. Τα 30 είναι αυτό, καλέ το δείγμα. 30 εγώ θέλω μόνο για τα αυτά μου να πούμε. Εγώ σα το είπα ότι αυτό το άρωμα είναι. Μόνο για τα χαμηλά μου θέλω 30 ευρώ, λέγω. Τα χαμηλά σου μόνο γιατί θέλουν και πολύ άρωμα τα χαμηλά. Γιατί αυτό δεν τα μυρίσει. Πρώτον, δεύτερον. Τα μία δεν τα μυρίσει. Μα και φυσιολογικά που σκύβει ποτέ κανεί να μυρίσει τα χαμηλά του άλλου. Πρώτον, δεύτερον. Σε παρακαλώ, μην είστε ηλίθια. Είναι ακριβώς, σας το είπα εγώ κάθε φορά. Πονάει. Το είπαμε, παιδί μου, το είπαμε. Ναι, όχι, πονάει η ψυχή μου. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι. Δεν σφαίρει, αλλά η μυρωδιά είναι πάρα πολύ. Προτιμώ να έρθω να τριφτώ πάνω σου, Κατερίνα. Ελάτε, τριφτείτε, θα ζητάω 5 ευρώ. Πώς θα το πάω στο τρίψιμο, εντάξει, κατάλαβες. 5 βουλάκια, όποιος θέλει να τριφτεί πάνω μου. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Εμείς αφήνουμε, εμείς σε αφήνουμε. Λίγο σε χαρτί θα αφήσω να το μυρίσουν και οι πρωινή παρεούλα αυτή. Αχ, σε ευχαριστούμε, θα το περιμένουμε αύριο, μην το πετάξει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα 4 η ώρα το μεσημέρι, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι με Καταρίνα Ζαρίφη και Χάρη Χρονόπουλα. Και το πανάκριβό της άρωμα. Το πανάκριβο άρωμα, θα σα αφήσω λίγο σε χαρτάκι όπως αφήνουν τα. Από τα μοναστήρια που πάνε. Θα το ξύνουμε με την Ιωάννα. Έχει δουλειά σήμερα, δεν ξανακοιμηθεί τώρα. Τι, για πες μας, τι έχεις να κάνεις. Τώρα είναι να ξανακοιμηθώ, τώρα να θα σηκωθώ εγώ τώρα. Τι να κάνω τώρα. Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Έλα, χάρηκα, παιδιά. Το διάλογο για ένα άρωμα. Καμούρα, το διάλογο. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 43 λεπτά μετά τις 9. 6-9-8-104-104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός. Τι μικρός χαμός, μεγάλος χαμός γίνεται. Κοίταξε τώρα, ναι, χαμό έχουμε εδώ. Και wise μέσα και μαμάδες και μπαμπάδες. Και το mythology στη Μήτρη μας λένε τι ωραία που θα τον το έχουμε αύριο. Πώς, μεγάλη λατρεία και ωραίος συνδυασμός με μάπες. Θα είναι αυτό crossover episode το αυριανό. Κατάλαβες. Βέβαια. Ποιο λες τώρα. Για τον Mythology. Που θα έρθει ο Mythology, βέβαια, ναι. Θα είναι εδώ Κωνσταντίνος. Τους αρέσει, λέω, πάρα πολύ η σύμπραξη και θα είναι αυτό ένα crossover episode. Θα τους αρέσει πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστός από το TikTok, αλλά γενικότερα από την πορεία του και από την πάρα πολύ ευρηματική του προσέγγιση στη μυθολογία. Που τη συνδυάζει με τα τωρινά, με την πραγματικότητα την τωρινή. Και είναι και ένα υπαρκτό, κανονικό, ρε παιδί μου, περιεχόμενο. Γιατί μέχρι τώρα, στη χώρα μας τουλάχιστον, είχαμε συνηθίσει TikTokers, YouTubers, απλά απέναντι από την κάμερα κάτι άσχετο να λένε στο βάθος, γνώμες, απόψεις. Τα λέει και ωραία. Και επίσης να σας πω κάτι, λίγο με τις ταινίες, λίγο με αυτά είπαμε στην αρχή, δεν μας νοιάζει. Η ιστορία είναι ιστορία κτλ. Αλλά υπάρχει μια θολούρα. Και εφόσον το περιεχόμενο υφίσταται και είναι πραγματικό, ενώ η μυθολογία είναι πραγματική ως κατάσταση, άσχετο αυτό το περιεχόμενό της, εννοώ ότι υπήρχαν άνθρωποι που τα έφτιαξαν αυτά τα παραμύθια. Βέβαια. Τότε, γιατί να μην τα μάθουμε όπως τα έφτιαξαν και να τα ξέρουμε όπως μας τα σερβίρουν οι ταινίες και οι σειρές. Δεν λέω καλό το ένα και το άλλο, καλό και το άλλο, αφού μύθος το ένα, μύθος και το άλλο. Αλλά αφού έτσι, ας μάθουμε από πού ξεκίνησε αυτό. Ναι, βρε παιδί μου, κατέληξε να είναι αυτό που είναι. Είναι και μια εξέλιξη. Αντί να ανοίγεις το παραμύθι, πλέον μπορεί να ανοίγεις ένα βίντεο, ναι, και να τα βλέπεις, να τα ακούς από βέβαια, εκεί. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πριν πάμε στη συνταγή μου, γιατί έχω και συνταγή σήμερα, θέλω να σας πω, παιδί, για το Sign Out Loud. Θυμάστε 31 Μαρτίου που είχαμε πραγματοποιήσει έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία την ημέρα με νόημα, κάνοντας προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής το πρόγραμμα του σταθμού. Βέβαια, το θυμάστε? Βέβαια. Μας άρεσε και με τα πάρα τραγούδια πολύ. Που υπήρχε. Μας βλέπατε από την υβριδική του Μέγκα και όλα τα τραγούδια που παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν σε απόδοση στην νοηματική γλώσσα. Αλλά και όλα αυτά που λέγαμε εμείς. Θυμάστε που είχαμε εδώ τον διερμηνέα μέσα στο στούντιο
Και μάθαμε και πέντε πράγματα, βρε παιδί μου. Πολύ σημαντικά. Ναι, δηλαδή που δεν τα ξέραμε. Εγώ ντρέπομαι που το λέω, αλλά είχα λίγο αυτό το ταμπού στερεότυπο του κοφάλαλου που είναι λάθος και σαν λέξη και, βέβαια. Και σαν ουσία δεν υπάρχει. Καμία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που όλοι μπόρεσαν να ακούσουν το ραδιόφωνο. Δηλαδή έγινε το αυτονόητο. Η μουσική μπόρεσε να ακουστεί από όλους. Γι' αυτό λοιπόν θα το ξανακάνουμε. Mm. Και μάλιστα θα το κάνουμε κάθε πρώτη Τρίτη κάθε μήνα. Έλα! Ναι. Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα. Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα θα κάνουμε λοιπόν το Sign Out Loud. Θα μπορείτε να μας βλέπετε από την υβριδική του Μέγκα και από το site μας www.myradio1046.fm με όλα αυτά που είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Και όλοι τα να ζουν την εμπειρία του ραδιοφώνου. Βέβαια. Όλοι. Γιατί έτσι πρέπει, έτσι αν το ραδιόφωνο είχε φωνή, είχε μιλιά, είχε τρόπο να εκφραστεί, έτσι θα εκφραζόταν. Βέβαια. Η ερμηνεία τη ελληνική νοηματική γλώσσα θα μεταφέρει ζωντανά όλα αυτά που λέμε εμείς και εννοείται όλα τα τραγούδια μεταφρασμένα και αυτά. Λοιπόν, σας θυμίζω και το να βάλετε ένα στόχο, να τον θυμάστε, να τον έχετε στο μυαλό σας και όποτε υπάρχουν διάφορα έτσι, στραβοπατήματα στην καθημερινότητα, να τον έχετε εκεί για να σας επαναφέρει και να θυμάστε τι περιμένετε. Κάτι δηλαδή να ανυπομονείτε γι' αυτό. Ένα ταξίδι. Θέλετε Αίγυπτο, θέλετε Ιορδανία, θέλετε Μαρόκο. Θέλετε όλα οργανωμένα, όμορφα, με ταξιδιωτική ασφάλεια. Πολύ σημαντικό, ταξιδιωτική ασφάλεια, από τον νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, τα Versus Travel. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις το Versus Travel πίσω σου, ότι έχεις ανθρώπους που γνωρίζουν, που το έχουν ξανακάνει, που έχουν ξαναπάει με ασφάλεια, φέρει και που διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα αναμνήσεων για να έχεις τη βαλίτσα σου τα χρόνια που έρχονται. Αυτό το ταξίδι λοιπόν που περιμένεις, αυτό που σχεδιάζεις, να η αφορμή να το εκπληρώσεις, να το κάνεις πραγματικότητα μέσα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο γνώστες είναι οι άνθρωποι. Έχουν προαγοράσει τα εισιτήρια τότε που ήταν σε προσιτές τιμές, έτσι ώστε αν τώρα γίνει κανένα μπραφ να πούμε και ανέβουν οι τιμές, εσείς να τα πάρετε στις τιμές που τα είχαν αγοράσει εκείνοι. Γι' αυτό. Εμπιστευτείτε τους, απλά βάλτε στο μυαλό. Ισλανδία θέλετε. Ό,τι θέλετε, βάλτε στο μυαλό σας ένα ταξίδι ονείρου και πραγματοποιήστε το μέσα από το Versus Travel. Ο Γιάννης εδώ, μάπας με τα όλα, του γράφει. Πόπο, τι μου θυμήσατε τώρα που λέγαμε για τις λίστες που γράφουμε συντρόφους με τους οποίους έχουμε συνευρεθεί. Έμενε με μία κοπέλα mm-hmm. πριν κάτι χρόνια για 3 μήνες. Έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι. Το είχα ξεχάσει. Σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Ορίστε. Ιστερόγραφο. Μπήκα να ψάξω στο Φουμπού και στο Insta, αλλά δεν την έχω βρει. Δώστε καμιά συμβουλή πώς θα τη βρω. Εδώ μου λέει εδώ ένας φίλος, ας πούμε. Οι καλύτερες, μου λέει, είναι η περίπτωση αυτές που σου λένε θέλω κάτι σοβαρό και όχι μόνο σεξ και ενώ τις αφιερώνεις χρόνο σου λέει είσαι καταπιεστικός και τοξικός. Και έχεις, ναι, με πνίγεις. Ναι. Ενώ εκείνη είπε δεν θέλω να το πάμε σιγά σιγά, θέλω λίγο παραπάνω εκτός από το επιφανειακό του σεξ. Μα αυτές τις εξηγήσεις, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω πώς. Και εκείνος έτσι, μπορεί να μην είναι μόνο γενικό το, ναι, το περιστατικό. Εννοείται. Ο Βασίλης εδώ λέει καλημέρα από Κέρκυρα, δεν θα πω τίποτα για λίστες γιατί ακούει και η γυναίκα μου. Μπράβο. Αλλά είστε υπέροχοι. Και καταλάβαμε τα πάντα. Όλα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε και άλλα μηνύματα ή να πάμε στη συνταγή, τι θέλετε. Έχουμε άπειρα μηνύματα, δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Να διαβάσουμε εννοώ. Οπότε πάμε στην ταγούλα. Ένα τελευταίο θα το διαβάσω. Τι είπες, μα δεν θα προλάβουμε να τα διαβάζουμε όλα και έτσι κι αλλιώς. Μας είπες ότι έχουμε τόσο πολλά μηνύματα που ναι, αλλά γι' αυτό να πάμε συνταγή. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, αν είχαμε λίγα μηνύματα, τι θα κάναμε. Πάλι συνταγή. Μονόδρομος. Άντε, έλα, διαβάζουμε. Δώρον άδωρον. Πάμε. Να διαβάσω εδώ ένα από τη Ρενάτα που λέει: δεν χρειάζεται να έχουν πολλές επαφές για να σε έχουν καβάντζα, άντρες και γυναίκες. Απλά δεν γουστάρουν δέσμευση και διαιωνίζουν μια φρή κατάσταση με χειριστικό τρόπο μέχρι να βρουν κάτι το συγκλό. Και συμπληρώνει. Α, πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Ουγγαρέζε, και εγώ γι' αυτό είμαι solo 4 χρόνια. Είναι η χειρότερη εποχή στις ανθρώπινες ερωτικές σχέσεις. Ποιος το στείλει αυτό? Αυτή τη μηνυματάρα, ποιος την έστειλε? Η Ρενάτα είναι αυτή. Ναι. Ρενάτα μου, μέσα σε λίγες γραμμές έχεις πει τα πάντα. Τα πες όλα. Διαιωνίζουν μια κατάσταση με τρόπο χειριστικό. Βέβαια. Ενώ την ξεκινούν και καλά μόνο για σεξ, αλλά τελικά το χειρίζονται τον άλλον. Γιατί ο άλλος όταν πάει να σε χάσει, έστω και επιφανειακά αν σε είχε. Του λείπεις, δημιουργούν λοιπόν μια Sky, καλημέρα. Κατάσταση εθισμού, εν πάση περιπτώσει, ή δέσμευσης, που δεν είναι δέσμευση στην πραγματικότητα, μέχρι να βρουν κάτι συγκλονιστικό, αυτό που θεωρούν αυτοί συγκλονιστικό, και να τα πετάξουν, και κάνουν, να τους πετάξουν στους ανθρώπους σαν να είναι. Αυτό ακριβώς. Και σε κάνουν και λες, μα γιατί μου έστειλε, αν δεν με ήθελε, δεν θα μου έστελνε. Μεγάλος μύθος. Σε θέλει εκείνη την ώρα. Βέβαια. Και είναι και κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν μαθαίνουν με τίποτα. Εδώ ο Δημήτρης λέει: ρε εσείς, κάποια στιγμή ήμουν παντρεμένος για κανένα χρόνο, μου είχε διαφύγει τελείως. Έλα, αυτό γίνεται. Άμα έχεις κάνει την επόμενη οικογένεια, το άλλο το διαγράφεις, ρε παιδί μου. Τελείως. Εντάξει, εγώ τι να πω. Λοιπόν, έλα, πάμε.
Πάμε στην ταγή. Όχι, ναι, πάμε στην ταγή. Να, το έχετε παραθεί, ρε Λάκης. Η συνταγή της ημέρας από μένα. Μάγειρας τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Την καταλάβατε τώρα την Ιωάννα. Σας λέω πριν. Γιατί ναι, έχετε αντρικά μυαλά, δεν έχετε γυναικείο. Για πες μας. Πρακτικό μυαλό. Ναι. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, λέω, ναι, ναι, που και να διαβάσουμε 2-3, γιατί δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Ναι. Ποια τι θα κερδίσουμε. Mm. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Ενώ οπότε αν ήταν, κάνουμε τη συνταγή. Να ήταν 2-3, τα διαβάζουμε. Τα διαβάζαμε όλα και θα τελειώναν τα μηνύματα. Ήταν η περίπτωση Χρονοπούλου. Την έπαθε έτσι, φιλενάδο. Τέλο πάντων, πάμε. Έλα. Τι ήθελα τώρα. Ναι, Βασίλη, βρες μου σε παρακαλώ το μήνυμα της Ρενάτας. Θέλω να το κάνω. Να το screenshot. Πάρω, screenshot, να το διαβάσω. Να το κορνιζώ. Λοιπόν, θέλω να σα φτιάξω τη συνταγή αυτή που δεν πρόλαβα γιατί χθες δεν ήρθα. Μέρες, τι είναι. Το μπεγότο. Αφήνω ένα μπεγότο. Ναι. Έτσι, θα φάμε μπεγότο σήμερα. Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Θέλει πολύ κόσμο. Ναι. Κάνει κάτι σαν ιταλικό, σαν αυτό. Τι να είναι τώρα αυτό, ρε παιδάκι μου. Ναι, θα το σε λίγο. Όχι, όχι, άκου να δει τι θέλουμε. Τι είναι. Θέλουμε. Είναι ψάρια. Πολλά φανταστικό. Θέλουμε. Ή 1 κιλό αθερίνα θα πάρετε, ναι, ή γόνο. Ο γόνος τι είναι? Αθερίνα θα πάρουμε. Αθερίνα είναι αθερίνα, δεν απαγορεύεται ο γόνος. Α, δεν, ναι, είναι καλαμάρι. Mm, όχι. Και έχει και καλαμάρι γόνος και τσιγούρας, έχει και ψαριού, έχει και ό,τι θες. Α, συγγνώμη, ο γόνος είναι τα μικρά μικρά. Mm. Ναι, δεν επιτρέπεται. Α, τα νεογέννητα. Ναι. Τα νεογέννητα, όχι, ή λίγο πιο μεγάλα. Τι τα έχουν στις ταβέρνες όμως, αφού δεν επιτρέπεται. Δεν τα έχουν. Δεν τα έχουν. Κοίτα, το γαριδάκι, ας πούμε, και το γόνο, το καλαμάρι, τα έχουν αναπεριόδους ή απαγορεύτηκαν τελείως? Τα νομίζω ότι τα έχουν αναπεριόδους που επιτρέπονται. Το γαριδάκι, το τύπου σημειακό που λέμε, παίζει. Δεν ξέρω να έχει απαγορευτεί. Το καλαμάρι. Όχι. Πάει και αυτό. Όχι, παιδιά, μην τα τρώτε μικρά τώρα. Κάτσε ρε, παιδιά, ξέρει ο Βουλγαράκης. Ο Βουλγαράκης έχει τους αράδες. Α, ναι, για πες μαζί. Έχει τους αράδες, έχει τροβατόρε. Αν και να πούμε. Δεν λέει, καλημέρα λέει. Ρε, Τάσο. Να, αφήστε τις συνταγές και έλατε καλύτερα στους ψαράδες. Μα καλά, καλά λέει. Λοιπόν, ναι, παιδιά, και το τροβατόρε, παιδιά, έχουν το καλύτερο ιταλικό που έχετε φάει. Στο καλύτερο περιβάλλον που έχετε φάει. Χριστούγεννα, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό καλά, να γίνει. Πραγματικά. Ωραίο. Λοιπόν, φοβερό. Και φοβερό φαγητό. Άρα 1 κιλό αθερίνα έχω πάρει. Ένα κιλό αθερίνα. Μην πάρετε. Μην πάρετε τι μεγάλε. Α, ο Πέτρος ο Συρίγος, αδερφέ μου, χίλια συγγνώμη που δεν ήρθα στην γάμο αύτησή σου. Αλλά τι να κάνω. Δεν πήγε τελικά. Αφού γύρισα 12 η ώρα, είχα καθυστέρηση στο αεροπλάνο. Πέτρο μου ήθελε να έρθει, σου το λέμε εμεί που μα το έλεγε συνέχεια. Να ξέρει ότι μου είχαν καλέσει κι αλλού και είχα πει παντού ότι θα έρθω σε σένα. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια ήταν και ταιριάξει εκεί, αλλά εντάξει, τι να κάνει, θα ερχόμουν. Μετά το είδα. Πήγα να πω να ζήσετε κούκλα η σύζυγος. Έβαλα όμως και το δώρο μου κύριος. Α, μπράβο Δημήτρη. Κύριος, βέβαια. Μπράβο. Το έβαλα. Το βάζεις αν δεν πας στο γάμο, ναι, ε. Ναι. Ναι, γιατί ο άλλος σου κράτησε θέση στο τραπέζι. Συγγνώμη, κυρία Λαϊού. Που σημαίνει τι ότι εννοείτε? Έχει δώσει τουλάχιστον 80 ευρώ για την κεφάλα σου για να φάει. Τι εννοείται, κυρία Λαϊού? Γιατί σε όποιο γάμο με καλούν και δεν πάω, πρέπει να παίρνω δώρο. Αν σε πάρει. Πρόσεξε, γι' αυτό σου λέει επιβεβαίωσε. Αν επιβεβαιώσει ότι θα πα. Α, εντάξει, ναι, είναι όχι, τον χρεώνει τον άλλον. Ναι. Αν γενικά σου λέει έλα και δεν πα, δεν πα, εντάξει. Τώρα μην τρελαθούμε. Γι' αυτό επιμένουν και σου λένε confirm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε. Ποτέ. Πάμε να γυρίσουμε. Παιδά, να σου πω κάτι. Τι παράσιτο είσαι. Φοβερό, βρε κορίτσι μου, παράσιτο, φοβερό. Δεν είμαι παράσιτο. Πλέον, ναι. Φεύγουν από την. Πώς θα το πω, ρε από παιδί μου, από τον έλεγχό μου. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Δηλαδή να παίρνω, να κυρώνω σε γάμους. Να κάνω. Να... Τα δώρα τα δικά μας, τι είναι προλάβει. Μου, δεν πάω όμως στο γάμο. Άμα δεν προλάβω, δεν θα πάω. Ναι. Και άμα προλάβει, πα και λες δεν πρόλαβα δηλαδή το δώρο. Έλα, πάει στην ταχυγραφή. Χρεώστε με 80 ευρώ. Πόσο έλα, θα... Και πόσο να 88 φάω. 88 ευρώ τουλάχιστον. Πόσο να φάω εγώ, κακομοίρα. Δεν πάει, έτσι, πάει με τη θέση. Ο άλλος στο μαγαζί. Ένα κεφτεδάκι και ένα τυροπιτάκι παίρνει. Έλα, δεν πάει με το πόσο τρως. Άμα ήταν έτσι, το δικό μου είναι 250. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πήρετε 1 κιλό αθερίνα. Ναι, το πήραμε. Ναι. 3 κρεμμύδια ξερά κομμένα σε λεπτές ροδέλες και 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο για το τηγάνι. Ωραίο φαίνεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, ωραίο και καλοκαιρινό. Φουλ στην καούρα. Ναι. Πάμε. Για το χυλό. Έχει και χυλό. Έχει και χυλό. 3 κουταλάκια της σούπας αλεύρι, 3 σταγόνες λεμόνι, 1 πρέζα ζάχαρη, λίγο αλάτι, λίγο νερό. Το νου σα στι σταγόνε λεμονιού, μην πέσουν 4. Το λεμόνι είναι σημαντικό. Ξέρει γιατί. Γιατί μα δεν ξέρει. Πραγματικά. Ναι, αλλά τη χημική ένωση για να φουσκώσει να γίνει κουρκούτι την κάνει το όξινο. Άμα δεν ξέρετε χημεία, δεν σα θέει κανεί. Σα έχω ξαναπεί ότι και τα μαθηματικά και η χημεία και η φυσική τα απαντά στη ζωή, στην καθημερινότητά σου. Θα μου πανιάσει. Το όξινο στοιχείο είναι αυτό που θα κάνει τη χημική ένωση για να σου γίνει το κουρκούτι φουσκωμένο. Άρα 3 σταγόνε, μην σα πέσουν πάνω. 3 σταγόνε. Καθαρίζουμε τα ψαράκια από το κεφάλι. Το κόκαλο και την ουρά. Καθαρίζει τη αθερίνα.
Το κεφάλι, ναι. Τώρα... Από το κεφάλι τραβάς και βγαίνει το κοκαλάκι του για Θερίνα. Ναι, και το, και α, κατευθείαν βγαίνει αυτό. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Το πλένουμε και το αφήνουμε σε τρυπητό για να στραγγίξει πολύ καλά. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Φτιάχνουμε το χυλό. Χιλέ! Ανακατεύουμε τα υλικά για το χυλό όλα μαζί. Να είναι πηχτός ο χυλός. Πηχτό τον θες, στόκο. Εντάξει, ναι. Αν είναι βάλτε λίγο παραπάνω αλευράκι. Α. Όχι ρε. Γιατί? Θα σφίξει άμα βάλεις αλεύρι. Αφού το θέλουμε πηχτό. Πηχτό θέλω να... Γιατί άμα... Α, ναι, εντάξει. Ναι. Προσθέτουμε στο χυλό, άκου τώρα, τα κρεμμύδια και τα ψάρια. Α, ναι, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα κρεμμύδια και τα ψάρια τα προσθέτουμε στο χυλό. Και ένα κομμάτι πίτσα. Ναι. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, να πάει ο χυλός παντού. Και τα ρίχνουμε κατευθείαν στο καυτό λάδι. Ναι. Με μία κουτάλα, παιδιά, τα ρίχνετε μέσα. Ναι. Τα ψήνετε και από τις δύο πλευρές. Παιδιά, κανονικά τα ψάρια. Αυτά... Όχι σαν αυτούς τους δολοφόνους που τα πήραν και τα ρίξανε στα μου το θυμ... και το... Γιατί μου το κάνεις τώρα, γιατί μου το επειδή κάνεις. Επειδή το είπες και θα νομίζει ο κόσμος ότι το κάνουμε γι' αυτό. Γι' αυτό δεν ξέρω. Παιδιά, το έβλεπα εχθές στον Ευαγγελάτο, κόντεψα να πάθω τι να σας εγώ πω. Εγώ την έκλεισα τηλεόραση. Την έκλεισα. Ποιοι ανώμαλοι έκαναν αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι πολύ δολοφόνο. Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, επειδή είχε ο κύριος Ευαγγελάτος εχθές το δήμαρχο του Ισκαρπάθου. Τι να πει και μας έξισε τα άντερα, μας τάξισε τα άντερα. Δηλαδή, πραγματικά βγήκε να κάνει καλό και πιο πολύ μου σπάσε τα νεύρα. Τι είπε. Ναι, ότι αυτό δεν είναι ο κανόνας του νησιού μας 15 φορές. Δηλαδή, μέχρι και ο Ευαγγελάτος δεν το είπε. Κύριε μου, το καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε 15 φορές. Πραγματικά το είπε τόσες φορές που υποτιμούσε αυτό που έλεγε από ένα σημείο και μετά. Όμως για τον άνθρωπο, εγώ λέει μίλησα. Μαζί του ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, θα το πω έτσι. Να τυχαίσω τη συγγνώμη του, δεν τη θέλω να έχει κάποιες κυρώσεις. Θα έχει. Ελπίζω να έχει. Θα έχει, νομίζω. Εμπίπτει στο νόμο. Κατάλαβα ότι είναι. Όχι, ότι είναι βασανισμός. Θα παίζει, και δηλαδή... θα παίζει βαρύ η καμπάνα, είπε ο Ευαγγελάτος, και ευτυχώς. Και να μην ξαναπατήσει και κανείς. Η αλήθεια πάντως είναι. Να γύρισα. Ναι, ρε, παιδιά. Η αλήθεια είναι, και αυτό που έλεγε και ο δήμαρχος εκεί και που όλοι όσοι το συζητούσαμε αυτές τις μέρες, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, ούτε το έχω ξανακούσει και ποτέ. Ποτέ. Ούτε ότι γινότανε παλιά οι γιαγιάδες μας, οι προγιαγιάδες μας, ας πούμε ότι ήτανε. Ποτέ. Να σας ποτέ, πω, ποτέ. Μια αμαρτία. Όχι, όχι, όχι. Επειδή... Θεωρώ δολοφόνους, αλλά επειδή να σας πω μια επειδή το αναφέρετε. Ναι. Εγώ έχω στο μυαλό μου Αθερίνα που να είναι λυγισμένη. Αυτό τι ήτανε. Μία όμως από όλες. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει και με τη θερμοκρασία που. Να σας πω κάτι, επειδή στεναχωρήθηκα τώρα, να μην το κάνετε. Να παραγγείλετε πίτσα σήμερα. Άιντε. Καθόλου, να αφήσετε τις Αθερίνες στην ησυχία τους. Θα μας αφήσετε νηστικούς τώρα. Να πας να φας κάτι άλλο. Όταν σου έλεγα να διαβάσουμε μηνύματα, καλός Ογκαρέζος. Καλός Ογκαρέζος. Μας ξεφτύλισε τώρα. Έχουμε και 800 μηνύματα. Διάβασε κανένα μήνυμα. Έλα, Βασίλη. Να, εδώ σαν τη Φελίσια που λέει αφήστε τα ψάρια και διαβάστε καλύτερα τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε και τα μηνύματα. Πού είναι ρε παιδιά. Εδώ. Πιάστε τα από δύο άκρες και ναι, φέρτε εδώ τάμπι. Η Έφη λέει, ρε παιδιά, τι λίστα και βλακίες. Είμαστε ζώα για να κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο. Κάτι σου άρεσε και κάτι έχεις αισθανθεί από πριν. Α, και χάλια να είναι, μετά δεν το θυμάσαι και θες και λίστα. Ήρεμα ρωτάω. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει η φίλη μας. Είναι η φίλη μας η Έφη. Α, η Έφη. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέει η Έφη. Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι. Σου αρέσει σαν, εμφανισιακά. Ναι, δεν το βλέπουν όμως έτσι, παιδιά. Υπάρχουν και, έτσι, και το έτσι, υπάρχει και το ναι, υπάρχουν περιστασιακές σχέσεις που είναι τα one night stand, είναι το ένα, το άλλο, που μετά μπορεί να μην θυμάσαι. Μπορεί να έχει πει και λίγο παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι προφανώς δεν θα θυμάσαι. Ναι. Κοίταξε, η Δέσποινα εδώ έρχεται κόντρα σε όλα και λέει καλημέρα μαπάρες μου. Εγώ πάλι θυμάμαι τις σχέσεις που είχα και τα φλερτ και τις ερωτικές. Όλα τα θυμάται. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Θα έχει κάπου σκορπιό αυτή. Και η Λία, η οποία ρομαντική ψυχή, λέει: ναι. Έχω και εγώ λίστα με όσους συνευρέθηκα. Μπράβο, Λία. Ένας και μετά τον παντρεύτηκα. Να δεις που θα ήταν πολύ καλός. Μπράβο. Βλέπεις. Μπράβο. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, Ιωάννα μου. Ναι. Α, ακούστε τώρα και στο εξωτερικό τι γίνεται. Η Σοφία η Μάπισσα μας το λέει. Γεια Σοφία. Εράσμου στη Λετωνία το μακρινό 2010. Έγινε μακρινό το 2010. Είχαν τα αγόρια οι Ισπανοί κόντρα ποιος θα πάει με τις περισσότερες εθνικότητες και είχαν πίνακα στο σαλόνι. Μεγάλο χαρτόνι με τα ονόματά τους, των αγοριών, και από δίπλα εθνικότητες και τι είχαν κάνει μαζί. Δηλαδή, φιλή, φάση, ολοκληρωμένο σεξ. Κάφρι Ισπανί. Ναι. Κάφρι Ισπανί. Την ντροπή. Τι είδες να διαβάσεις αυτό. Φαντάζεστε εδώ η Μάπισσα να γύρναγε τον πίνακα και να έχει το δικό της στατιστικό από πίσω. Εδώ να πούμε καλημέρα στη διευθυντή μας, τον Νίκο τον Νικολακόπουλο, που μου λέει. Τι θέλει πάλι αυτό το. Αυτό, αυτή η κατάρα που μας έχει βρει. Πες μου λέει το ζώδιο του ηχθεί. Πες το ζώδιο του ηχθεί καλύτερα. Τι είναι από το ζώδιο του ηχθεί.
Για τα ψάρια που λέγαμε πριν. Μπορεί ο Νικολακόπουλος να μην ακούει την εκπομπή. Τον παρακαλώ εγώ. Δεν μπορεί αυτό ο διευθυντή να μην ακούει. Του αρέσουμε πολύ. Πάντως Σκορπιός είναι η μάπης εδώ. Επιβεβαιώνει. Ναι, ρε. Άμα τα θυμάται όλα, έχει ή ο οροσκόπος Σκορπιού είναι Σκορπιός. Πω. Να ξέρω αυτό. Ο Τζόρτζ λέει καλημέρα, μάπες μου. Από τότε που βγήκε η λίστα, χάθηκε το συνέστημα. Δεν το υιοθετώ εγώ, γιατί παιδιά. Γιατί καλά, γιατί στη λίστα είναι μόνο. Με συνέστημα τη γράφουμε τη λίστα. Με συνέστημα είναι η λίστα, παιδιά. Δεν είναι ότι. Έχει και συνέστημα και χωρίς συνέστημα, ρε Ιωάννη. Εντάξει, παιδάκι μου. Δεν είναι κακό τώρα αυτά. Δεν μπορείς... Το θέμα είναι, παιδιά, για μένα να το πάρουμε λίγο χοντρικά. Εμένα με νοιάζει η επόμενη μέρα. Τι γίνεται μετά. Ναι. Δεν τα έχουμε δείξει αυτά. Θα δείξουμε αύριο. Καλά, αύριο θα γίνει χαμός τώρα όμως με αυτό. Ε? Αύριο με τον Mythologist. Αν να μας πει τι γινόταν παλιά με αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Α, το πάρουμε χοντρικά. Ναι. Με πόσους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Με 10 ανθρώπους έχει πάει μια γυναίκα. Με όλους και τους 10 έχει νιώσει τα ίδια πράγματα. Άλλο θα τη είναι πιο χλιαρός, άλλο θα τον έχει στο μυαλό της, θα τον έχει κορώνα στο κεφάλι της. Ριώνα, δεν μπορεί να μην το θυμάται. Δηλαδή ναι, υπάρχει, μια διείσδυση. Μα θα το θυμάσαι, δεν γίνεται. Και εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο που δεν το θυμόταν. Σου σκούτιξε τον νόμο. Και εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην το θυμάσαι. Αλλά είναι αυτό που σου είπα. Εσύ που δεν το θυμάσαι. Ναι, εμείς δεν είμαστε όμως με τον one night stand και να γυρνάμε από εδώ και από εκεί, κατάλαβες. Τώρα δεν είμαστε. Τώρα που το. Αύριο μεθαύριο. Που το καλεί εκπομπή. Πέρασε, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν θα συνεχίσουμε αύριο. Ναι. Όπως ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, θα συνεχιστεί σαν να μην μεσολάβησε ποτέ μία μέρα. Αύριο έχουμε και τον Κωνσταντίνο τον Λουκόπουλο, τον Mythologist μαζί μας. Θα μας πει και στην αρχαιότητα τι γινότανε. Τα φοβάμαι λίγο αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε μια Ιουλία αύριο. Και... Σας αφήνουμε για την Όλγα Τσαουσέλου και τους Τσαουσελιώτες και τις Τσαουσελιώτισες. Θα μεσολαβήσει η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων του MyRadio 104,6. Για την ώρα όμως. Να είστε καλά, καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 7 η ώρα το πρωί, με το Muppet Show.